Βοήθησατε σε ένα ακόμη κρίμα, είμαι η πλέον πάμπλουτη και ζάμπλουτη hostess σας, η Ζωέ Πρέ και στο σημερινό επεισόδιο έχουμε μια μεγάλη Ελληνίδα σχεδιάστρια, η οποία έχει σχεδιάσει αυτό εδώ το outfit που με βλέπετε να φοράω, όσοι δεν βλέπετε είναι ένα υπέροχο μακρύ καφετί μονό καφετί είναι? Ε, είναι της ΣΑΜΟ έτσι, α, Όχι εγώ νεδρή. στη ΣΑΜΟ δεν έχω πάει, Πε μου άλλο. Του τσιμέντου α πούμε. <laughs> Τζίνα Γεωργακοπούλου Δημητρακοπούλου βίντεο! Καλώ ήρθε, Τζίνα! Τι κάνει, Καλά είμαι εσύ. Καλά είμαι. Θέλω να πάρω το σοβαρό μου ύφο σήμερα. Το σοβαρό ύφο γιατί έχει έρθει στο ζωέ, γιατί... <laughs> <laughs> Θέλω να σου βάλω ένα τείχο μπροστά, έτσι, για να. Να ποιον... ε, ε, κρατήσουμε μία απόσταση. Δεν τα κάνει αυτά, <laughs> γιατί ξέρει ότι θα στην πέφτω περισσότερο. <laughs> Γενικά να ξέρετε ότι υπάρχει ένα history μεταξύ μα. Ε, κάθε φορά όπου σταθώ και βρεθώ μαζί με την Τζίνα, θα την πέσω. <laughs> Τέλο πάντων. <laughs> λοιπόν, Τζίνα, καλώ ήρθες στο κανάλι. καλώς σα βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Το στούντιο είναι υπέροχο. Το είπα και πριν. Σε ευχαριστώ Έχω πάθει πάρα πολύ. Σοκ, μια είναι Να σου πω. γιατί σου αρέσει, γιατί έχει πίσω το καπέλο σου. Ναι. Είναι υπέροχο. Γιατί το πέταξε. Ε, γιατί το βαρέθηκα. Είμαι άνθρωπο που βαριέμαι πάρα πολύ εύκολα. Αυτό που λε είναι παράνοια. Δεν είναι παράνοια. Βαριέμαι όντω πάρα πολύ εύκολα και τα αντικείμενα ακόμα πιο εύκολα. Μπαίνω σπίτι τη να μου δώσει μάσκες Τις υπέροχε ε, μάσκες τη κάψουλα Athens θα βρείτε στην περιγραφή link για να τι αγοράσετε. <laughs> ή το Instagram για να τι αγοράσετε. Ε, μπαίνω να μου, μου δίνει μάσκε, μου μαγειρεύει μεσημεριανό κανονικότατα τύπου. Ενώ τη λέω θα περάσω για πέντε λεπτά, δεν έχω χρόνο. Μου φτιάχνει μεσημεριανό, μπρουσκέτες με τυριά, μοτσαρέλε και τέτοια. <laughs> και φεύγοντα μου λέει, Αυτό το θες, θα το πετάξω. <laughs> και λέω εντάξει. <laughs> Πάλι καλά που δεν μου δώσει και τον Αντώνη φεύγοντα. Θα στον έδινα. Άνετα. <laughs> <laughs> Τέλεια. <laughs> Θέλω να σα πω να κάνετε subscribe για να ενημερώνεστε κάθε πότε θα ανεβαίνει καινούριο κρίμα. Γιατί σα βλέπω ότι οι περισσότεροι που βλέπετε το κρίμα δεν είστε γεγραμμένοι σε αυτό εδώ το κανάλι. Και πώ θα βλέπετε αν βγει επόμενο κρίμα, αν δεν είστε γεγραμμένοι. Έτσι, ε, να. Σωστά. Πρέπει να κάνετε εγγραφή οπωσδήποτε. Κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι να σα έρχονται ειδοποιήσει και ακολουθήστε με σε όλα μου τα social media για να βλέπετε πράγματα τα οποία δεν τα βλέπετε εδώ. Όχι, σε βλέπω και είσαι πάρα πολύ κοντά στο μικρόφωνο και λέω Παναγία μου τι θα πάθουν τα αυτιά του κόσμου αυτή τη στιγμή. Όχι, εντάξει. Μην okay. είναι έχουμε καλό ηχολήπτη. Εντάξει. Τέλο πάντων, και τι ήθελα να πω. Α, ναι. Α, επίση, ανεβήκανε όλα τα κρήματα στο Spotify. Οπότε πλέον μπορείτε να τα ακούτε εκεί. Θα βρείτε και εκεί link στην περιγραφή. Α πάμε να ξεκινήσουμε όμω, γιατί έχω κάνει πολύ πρόμο. Ναι, πάντα είναι η αλήθεια. Συγγνώμη τώρα, πριν ξεκινήσουμε, ότι δεν ξέρω καν τι είναι αυτό το. Όχι το Spotify, ξέρω τι είναι, γιατί το έχω κατεβασμένο και είναι από τα αγαπημένα μου. Αλλά δεν ήξερα τι είναι το podcast. Πού πάει το podcast, μόνο στο YouTube πάει. Είναι σαν ένα Του διαβόλου πράγματα είναι αυτά. <laughs> <laughs> Είμαι σε αυτή τη βάση. <laughs> δεν είναι μόνο για το YouTube. Για το YouTube η αλήθεια είναι ότι λέγεται vidcast. Podcast. Γιατί okay. είναι podcast, αλλά με βίντεο. Okay. Τέλο πάντων, εμεί είπαμε να το βάλουμε και στο Spotify, γιατί το ζητήσατε. Έχω κάτι σαθίως, γιατί το ζητήσατε πάρα πολύ. Και εμεί ποιοι είμαστε για να σα καλάσουμε το χατήρι. <laughs> <laughs> Τίποτα. Φοράω το πλούτο σήμερα και νιώθω. Πώς το λέμε. Σπασμένη. Θέλω yeah. να μου πει πέντε πράγματα για σένα που σου έρχονται στο μυαλό τσακ -μπάμ. Πέντε πράγματα δεν είναι πέντε πράγματα, είναι πολλά πράγματα. Ωραία, πε τα όλα, ξεκινά. Λοιπόν, είμαι η Τζίνα Δημητρακοπούλου, λοιπόν, και όχι Γιώργα Κοπούλου, όχι Βιντεοπούλου. Όχι κόρη του Πούλου, <laughs> δεν φανταστώ. Έχω ξεκινήσει με το YouTube από το 2015. Έχω τελειώσει διακοσμήτρια, έχω τελειώσει αισθητικό, έχω δουλέψει σε αρχιτέκτονα αρκετά χρόνια. Έχουμε κάνει, βγάζαμε σχέδια για σπίτια, έχω μάθει να κάνω πάρα πολλά πράγματα μέσα από εκεί. Και ήμουν ε, πάντα λίγο ανήσυχο πνεύμα. Από πάρα πολύ μικρή μου άρεσε η μόδα. Μου άρεσαν τα ρούχα, ρε παιδί μου. Έφτιαχνα ρούχα για τις κούκλες μου που δεν είχα. <laughs> <laughs> δεν είχα γιατί όποιο μου έφερνε κούκλα, μετά την επόμενη μέρα ο αδερφό μου τη είχε βγάλει κεφάλια, πόδια, οπότε η κούκλα ήταν άχρηστη. Εγώ έκανα ότι έραβα κάποια μικρά ρουχαλάκια τέλο πάντων. Έπλεκα <laughs> κιόλα, με είχε μάθει μαμά. Να πλέκω. Ναι, ή ξέρει η μαμά σου να πλέκει. Η μαμά μου ξέρει να πλέκει και φτιάχνει καταπληκτικά πράγματα. Φτιάχνει τσάντε, φτιάχνει. κάτι στο καλό. πουλοβέρ, ό,τι τη πει το φτιάχνει σε πλεκτό. Και στο σχολείο ξεκίνησα να φτιάχνω και ρούχα για τον εαυτό μου. Ρούχα. Νομίζω το τα... είχα ακούσει στι ποδιέ που είχε. Έτσι είχα φτιάξει μια ποδιά. πήγαινα. πρέπει να ήταν η πρώτη, η δευτέρα λυκείου. Mm. Είχα φτιάξει μια ποδιά σαν αυτή που φορούσαν στι ταβέρνε την οποία, ε, η οποία είχε όλο patchwork, δηλαδή είχα βρει φάσματα παλιά, τα οποία τα είχα ενώσει και είχα φτιάξει μια ολόκληρη ποδιά την οποία τη φόραγα πάνω από καμπάνες παντελόνια. <Κι> και μιλάω τώρα για χρονολογία 1996 με 97. Θεέ μου. Εκεί. Ναι, και την κόζαρα στο σχολείο τη μόστραρα, και όλοι με κοιτούσαν κάπω περίεργα. Οτι ο, ή, ο, τι φοράει ε, αυτή. Τι είναι αυτό που φορά, Και μετά από ένα μήνα. Έγινε τρέντ στην καλαμάτα αυτό. Ε, έγινε τρέντ okay. η φορτιά. <laughs> Άρα ήσουν τρεντ-σέτερ στο σχολείο. Εγώ δεν πίστευα ότι ήμουν τρεντ-σέτερ. Ε, αλλά μετά από τις φιλίες μου, από τις παρέες μου και όλα αυτά που άκουγα και μου έλεγαν «Α, πολύ ωραίο αυτό που φοράς, α, πολύ ωραίο εκείνο που φοράς». εγώ είμαι άνθρωπος που βαριέμαι πάρα πολύ εύκολα και δεν θεωρούσα τον εαυτό μου ότι έκανα τρέντ, μου το έλεγαν οι άλλοι. Οπότε μάλλον ναι, έτσι θα είναι. Ήξετσα από μικρή ότι σου άρεσε πάρα πολύ να ασχολείσαι με, το, με, τη μόδα, με τη διακόσμηση... Και γι' αυτό ακολούθησε αυτό το δρόμο. Πιο πολύ η μόδα με ενδιαφέρε. Η διακόσμηση δεν με ενδιαφέρε τόσο πολύ. Ήταν ε, ε, μια στους γονεί μου. Ήθελαν οι γονεί σου να γίνει. Ε... Ναι, ήθελαν να πάω διακοσμήτρια, να, να ασχοληθώ με αρχιτεκτονικά και τέτοια πράγματα. Να σου πω όμω κάτι, το έχει πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ γενικά. Αυτό, δηλαδή στην πορεία το, μου άρεσε. Το δούλεψε, ήταν μεγάλο σχολείο για μένα και μου έδωσε πολλά πράγματα, πολλέ γνώσει. Και στα ρούχα μπορεί. Κοίταξε, έχει να κάνει και με αυτό έτσι, γιατί είναι γύρω-γύρω από το καλλιτεχνικό κομμάτι όλο αυτό. Ναι. Οπότε ε, σε βοηθάει και στα ρούχα στο να καταλάβει τι γραμμέ. Γι' αυτό έχει τόσο καλό aesthetic. Δεν ξέρω αν έχει πολύ εκεί. κα... Να σου πω κάτι και για παλιά. Και... Τα παλιά σου βίντεο είχαν ωραία aesthetic, που εντάξει. Όλα τα βίντεο στο ελληνικό YouTube ήταν λίγο τρα από την άποψη ότι αν τα συγκρίνει τότε με τώρα, σίγουρα υπάρχει μια διαφορά αισθητική Τεράστια. Ναι, από τότε πιστεύω. Αυτό ήθελα για αρχή να έχω μια καλή αισθητική στα βίντεό μου. Την είχε όμω. Ναι, θέλω να πιστεύω ότι την είχα. Δεν ήμουνα βέβαια ποτέ ευχαριστημένη και ποτέ δεν είμαι ευχαριστημένη. Αυτό... Θέλω το κάτι παραπάνω. Αυτό είναι το σωστό, Τζίνα. Oh. Από τι δουλειέ έχει περάσει από τη στιγμή που μου είπε ότι έχει σπουδάσει όλα αυτά. Θα ήθελα λίγο να μάθω το backstory σου. Γιατί εγώ σε βλέπω σαν μια πλούσια και εξυπασμένη γυναίκα. Που... Εντάξει, Αν την ξέρει, την Τζίνα, είναι καμία σχέση. Δηλαδή, αν δει κάποιο στο Instagram σου και δεν σε ξέρει, θα πει Αυτή είναι εκατομμυριούχο. <laughs> <laughs> έχει πάρα πολλά λεφτά και κάνει ζωάρα. Ενώ είσαι από του πιο απλού ανθρώπου. Ευχαριστώ που το λε αυτό. Και θεωρώ ότι είμαι απλή. Είμαι απλή. Θεωρώ. Είμαι, μην με βλέπετε πλούσια. Είμαι πάρα πολύ. Δεν απλή. είμαι πλούσια. <laughs> <laughs> να, σπο, να σε βλέπω εσύ. Να σε και να πονώ. Μπαίνω... Λάθος. <laughs> λάθος, Πιστεύω ότι είμαι πλούσια. Το πλούσιο είναι πάρα πολύ σχετικό. Το πλούσιο δεν είναι να έχεις πολλά χρήματα. Και τα πολλά χρήματα δεν έχουν ένα limit. Δηλαδή, για κάποιον μπορεί τα πολλά χρήματα να θεωρούνται τα 10.000 ευρώ Τέλεια. και για κάποιον Κάνε άλλο να θεωρούνται, <laughs> να, να θεωρούνται ότι θα, θα πάω μέχρι την καλαμάτα και θα γυρίσω και θα ξοδέψω 10.000 ευρώ. Ναι. Είναι πολύ σχετικό για τον καθένα. Είναι ανάλογα με, τη, με το οικονομικό budget που ζει στη ζωή του. Έτσι. Ναι. Βάζουμε ένα όριο. Που, για μένα είναι λάθος να το βάζεις αυτό το όριο γιατί δεν σου δίνει το περιθώριο να προχωρήσεις. Ισχύει αυτό που λες. Κατάλαβες και να σκεφτείς το κάτι παραπάνω γιατί μπλοκάρεις τον εαυτό σου έτσι ώστε να προχωρήσει παρακάτω. Ναι. Ποιο ήταν, ποια ήταν η ερώτηση. Ε, Σεχάστηκα. τι δουλειέ έχει κάνει. Λίγο. Από τι, δουλε... τι δουλειέ έχει περάσει. Α, λοιπόν, από τα 16 μου κιόλα, όταν πήγαινα σχολείο, ξεκίνησα να δουλεύω σε ένα μαγαζί με ρούχα. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Ε, ε, Σάββατο δούλευα όλη μέρα. Τρίτη-Πέμπτη Παρασκευή, τα απογεύματα. Και έτσι έβγαζα το δικό μου χαρτζηλίκι. Μάζευα χρήματα και τα ξόδευα πάλι σε ρούχα. Α, δεν κράτησε τίποτα, <laughs> τίποτα, τίποτα από ό,τι ξέρω. Γενικά είμαι άνθρωπο που δεν κρατούσα ποτέ τίποτα. <laughs> τα ξόδευα μέχρι, τι να σου πω, τελευταία δεκάρα. Μετά, όταν τελείωσα το σχολείο, πήγα σε μία σχολή στη Θεσσαλονίκη για διακόσμηση, όπω σου έχω πει. Και εκεί παράλληλα ξεκίνησα πάλι να δουλεύω και για να μπορώ να συντηρηθώ. Σε καφετέριες έχω δουλέψει σε κλαμπ, ναι, έχω δουλέψει Καλά. στο κλαμπ της Θεσσαλονίκης, σε ένα επικό κλαμπ, αν είστε από Θεσσαλονίκη και είστε κοντά στην ηλικία μου θα το ξέρετε, είναι το Decadance, δούλευα το, αυτό το εκεί, να είναι πάρα πολύ γνωστό. Έχω δουλέψει πάλι σε ρούχα στη Θεσσαλονίκη, έχω δουλέψει ε, ακόμα και σε call center και σε φρουτάκια. Σοβαρά έχω τώρα. δουλέψει, <laughs> ναι, έχω δουλέψει σε φρουτάκια. Να και Συγκεκριμένα και... στη Θεσσαλονίκη, στη Νέα Κρίνη, εκεί που ήταν στη σειρά όλα αυτά τα μαγαζιά. Με τα φρουτάκια εκεί έχω δουλέψει. Θυμάσαι <laughs> να ξέρω. Θυμάσαι τίποτα καμένο. Κάνε ένα καμένο περιστατικό από την τότε ζωή σου. Τι που μου είπε ότι δούλευε βράδυ. Ναι. Για, για τα φρουτάκια και το κλαμπ είναι βράδυ. Όχι, τα φρουτάκια ήταν ναι. όλη την ημέρα. Σοβα... Ποιο πάει η 10η ώρα. Εντάξει. Ε, Μην το λέω. Άνθρωποι <laughs> με Πήγαινα και έβρισκα εκεί ανθρώπου που ήταν από το προηγούμενο βράδυ, α πούμε. Πήγαινα πρωί, στην πρωινή βρα... βάρδια, και έβρισκα ανθρώπου που ήταν ήδη από το βράδυ. Αυτό γιατί δεν το ήξερα για σένα για τα φρουτάκια. Κοίταξε. Ε, γενικά δεν το έχω πει, γιατί ήταν κάτι το οποίο δεν κράτησε πολύ. Οκ. Okay, αλλά δηλαδή... και πάλι πρέπει να είναι εμπειρία ζωή αυτό το πράγμα. Να δουλεύει στα φρουτάκια. Ναι, είναι καμένο. Είναι καμένο. Λέγεσαι, παρακαλώ, πε μου κάτι που θυμάσαι. Δεν θυμάμαι κάτι. Να έχει συμβεί κάτι δραματικό. Ναι, εκεί πέρα δεν θυμάμαι κάτι δραματικό. Γιατί ο άλλο, όταν έρχεται και παίζει και είναι καμένο με τον τζόγο, δεν σκέφτεται τίποτα άλλο παρά μόνο να παίξει. Σου ζητάει ένα καφέ και μετά δεν θα σε ξαναενοχλήσει. Ήταν μια δουλειά που πραγματικά έλεγα πότε θα περάσει η ώρα, γιατί δεν είχα δουλειά να κάνω. Πήγαινα έναν καφέ μόνο και αυτό καθόταν, ξέρω σερβιτόρα. εγώ, με τις ώρες. σερβιτόρα. Ναι, σερβιτόρα ή τον σερβιτόρα. Όχι, 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 σερβιτόρα. Πήγαινα στο... μόνο του καφέ. Και στο κλαμπ τι έκανε. Στο κλαμπ στη Θεσσαλονίκη δούλευα σερβιτόρα και εκεί. Τέλειο. Ναι. <laughs> Γελάς λίγο περίεργα, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Όχι, Όσο... <laughs> γιατί έχω δουλέψει και εδώ στην Αθήνα σε ένα αντίστοιχο κλαμπ. Ε, στην πλατεία Σωμάτων ήταν αυτό. Στο Λαβ. Τζίνα, πολλοί στην ηλικία μου θα το ξέρουν. <laughs> και εκεί δούλευα μπαρ. Ήσουν μπαργούμαν. Ναι. ένα κοκτέιλ. Κοκτέιλ, όχι. Εντάξει, δεν okay. ήταν για ποτέ. Ηταν για κοκτέιλ, ηταν τυπου after, ποτά. Κατάλαβε. Ναι, okay. ναι, ναι. ναι, ένα gin tonic, α πούμε. Ναι, ναι. Αν σου δίνω την ευκαιρία, θα το ξανακάνεις αυτό. Όχι. <laughs> για ένα βράδυ. Δεν σου λείπει καθόλου αυτή η ζωή Όχι, που είχε τότε. Όχι, δεν μου λείπει καθόλου. Τη νύχτα τη χαίρομαι γενικά. Δεν μου άρεσε ποτέ η νύχτα. Ήμουν πάντα πρωινό τύπο. Ναι. Απλά το έκανα από ανάγκη. Okay. Επειδή εκείνη την περίοδο δεν έβρισκα τη δουλειά που ήθελα, αναγκαστικά πήγα και δούλεψα νύχτα. Ναι. Και θεωρώ ότι υπάρχουν δουλειές. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει κάτι που θέλεις εκείνη τη στιγμή να κάνεις, υπάρχει κάτι άλλο που θα σε βοηθήσει ε, για αυτό φτάσεις. το λίγο χρονικό περιθώριο που θα είσαι άνεργος να βγάλεις τα προς το ζήν. Δεν είναι ότι περιμένω ότι θα βγεις από την, ε, πώς λέγεται, ε, διακοσμ, διακόσμηση, ναι. πάντων, και κατευθείαν, α, αν δεν δουλέψω διακόσμηση δεν θέλω να δουλέψω. Όχι, σε καμία περίπτωση. Πάλεψε πολύ. Ναι, ναι, σε καμία περίπτωση. Ε, δεν έμεινα ποτέ χωρί δουλειά. Η ερώτηση. Η γονεί σου ήταν ποτέ σε φάση. έλα ε, βρε κορίτσι μου, μην δουλεύει τώρα βράδυ. Ποτέ... Πάντα θα σε φάση. Βράδυ. Εμείς. βράδυ sí, ναι, ναι. ναι, ναι, δεν μην... τους το είχα πει ότι δούλευα βράδυ. Ήταν από άκρα μυστικότητα, κάτω από άκρα μυστικότητα όλο αυτό. Ε, Μαμά, πάω για ύπνο. <laughs> Μάσκαρα, τακουνάκι. Καλά, Τα κουνάκι δούλευα με 12 ποντα όλη τη νύχτα όρθια στο μπαρ. Γι' αυτό και αυτό το πόδι, το γυμνασμένο, ναι, αγάπη, το μου, εξαιρετικό. Νομίζεις, έτσι τα γυμνάζουμε τα ποδαράκια. Και η αισθητική πώς προέκυψε? Την αισθητική ε, δούλευα καταρχάς στην Καλαμάτα σε έναν αρχιτέκτονα ε, πέντε χρόνια και ξαφνικά σε ένα ταξίδι διακοπών που είχα κάνει στην Εγλαφόνησο, κοιτώντα τον ήλιο, σε αυτή την ωραία απέραντη γαλάζια, γαλαζοπράσινη παραλία. Ατενίζοντα το μέλλον και το ότι έχω βαρεθεί αυτή τη δουλειά γιατί θέλω να κάνω κάτι άλλο, αποφάσισα εκείνη την ημέρα ότι θα έρθω στην Αθήνα και θα βρω μια σχολή να πάω να γίνω αισθητικό. Και το είπα και το έκανα. Την επόμενη μέρα μάζεψα τα πράγματά μου από την Καλαμάτα, ανέβηκα στην Αθήνα, βρήκα μια σχολή, με φιλοξένησε η κολλητή μου η Κατερίνα εδώ στην Καλιθέα και πήγαινα και μάθανα αισθητική. Και τότε που είχα έρθει εδώ για να βγάζω τα προς το πήγαινα και δούλευα νύχτα. Και παράλληλα, λίγο καιρό μετά και πριν τελειώσω τη σχολή, τα πρωινά δούλευα και σε ένα μαγαζί με νύχια. Δηλαδή έφευγα Δεν νύχτα. Δεν ποτέ ήσυχη. Ναι, ποτέ. έφευγα νύχτα από το μαγαζί. Έκανες εσύ νύχια. Έκανα και νύχια και αποτριχώσει και επιδερμίδα, περιποίηση επιδερμίδα, καθαρισμό τέτοια πράγματα. Και πήγαινα το πρωί, δηλαδή μετά τη δουλειά, σχολάγαμε 8 η ώρα από το κλαμπ, 9 η ώρα πήγαινα στο Ινστιτούτο. Μέσα στην κρίση, δηλαδή το 2009, ε, συστεγάστηκα σε ένα κομμωτήριο και έκανα εκεί τα δικά μου πράγματα δηλαδή άνοιξα μπλοκάκι δικό μου και τα λοιπά ήταν μια επιχείρηση δικιά μου καθαρά απλά συστεγαζόμασταν με ένα κομμωτήριο και επειδή έπεσε όλο το θέμα επάνω στην κρίση στο κολονάκι τώρα λέμε έτσι το Εί... κολονάκι νέκρωσε στο κολονάκι δεν είχε καθόλου δουλειά και δεν μπορούσα να πληρώνω τα, ναι, τα βασικά δηλαδή τα λειτουργικά έξοδα δεν μπορούσα να τα πληρώνω οπότε το έκλεισα στα δύο χρόνια. Δηλαδή την έκλεισα αυτή τη δουλειά. Αμώ, το κρίμα. Και μετά πήγα για δουλειά στην Αντίντα ω πολίτρια και αργότερα έγινε και υπεύθυνη σε ένα κατάστημα. Τζίνα, τι φάση! <laughs> τι δεν έχει, Όπα! Κερνάμε εδώ! Μίλα! <laughs> Α, δεν το είδα. Εγώ το βλέπω μπροστά μου. <laughs> 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 δεν το είδα εκεί. Θυμάσαι κάτι που μπορεί να μα πει βέβαια. Κάτι τρελό που σου είχε συμβεί ω ε... Ένα άσχημο περιστατικό, ρε παιδί μου. Κάτι που λε, όχι, δεν θέλω, να... δεν θέλω να ξαναγυρίσω αυτή τη δουλειά για αυτό το λόγο. Κοίταξε, όχι, δεν υπήρχε λόγο να μην γυρίσω σε αυτή τη δουλειά. Απλά ο μόνο λόγο που δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω ήταν με δύο-τρει συγκεκριμένε πελάτησε, οι οποίε δεν έκαναν ποτέ, μα ποτέ, μπάνιο. Όχι. Και έπρεπε εσύ να του κάνει αποτρίχωση. Όχι. Καταλαβαίνει <laughs> το. Καταλαβαίνω. Και υπήρχε. Μπορείτε να μου το γράψετε κάτι στα σχόλια. Πώ γίνεται να πα σε έναν άνθρωπο ο οποίο ξέρει ότι θα σε δει τσιτσίδι και ότι θα έρθει πολύ κοντά σου γενικότερα. Πώ γίνεται να πα χωρί να έχει κάνει μπάνιο, Ειλικρινά δεν το κατάλαβα ποτέ. Εγώ πρόσεχα κάθε μέρα, ήμουνα με αποσμητικά να προσέχω να είμαι καθαρή τη πελάτη μου, να μην μυρίζω κάτι. Γιατί και όλη την ημέρα όταν δουλεύει και είσαι πέρα δόθε, υδρώνει. Και χρειάζεται να προσέχει και λίγο, ρε παιδί μου, γιατί συναναστρέφεσαι με κόσμο. Ναι. Να είσαι καθαρό, να είσαι περιποιημένο και να σου έρχεται η πελάτη α πούμε. Θυμάμαι ένα περιστατικό από μια πελάτη που ήταν σαν ασβό. Αλήθεια, ήταν σαν ασβό βρώμαγε, ε, τη οποία έπρεπε να τι κάνω μανικιουρ πεντικιουρ. Τα πόδια τη. Δεν μπορώ να σου περιγράψω τι είχαν μέσα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Και κάθε φορά τη τα έκανα μία φορά, χέρια και πόδια, και ε, τι επόμενε φορέ που ερχόταν και την έβλεπα από το τζάμι απ' έξω να έρχεται, Όχι. έφευγα πίσω στην αυλή και έλεγα: Παιδιά, τη λέτε ότι δεν είμαι εδώ. Και αυτή έμπαινε μέσα στο μαγαζί γιατί ήταν τρελή και ναι. φώναζε. Πού είναι η τζίνα! <Τι> γιατί δεν εμφανίζεται! Και πλήσου και δεν μάλιστα Πλήσου και έλα Πάντα αφήνω ανοιχτή πόρτα στις δουλειές μου Γιατί ήμουν πολύ σωστή θεωρώ Δηλαδή και ε, όλοι Δεν έφευγε τσακωμένη ποτέ Ποτέ δεν έχω φύγει τσακωμένη από, τη, από δουλειά Μόνο σε μία δουλειά Και γενικά αφήνω ανοιχτέ τις πόρτες γιατί ήμουν Ποια δουλειά πες τα όλα Τζίνα <laughs> Από ένα σπα στο κολονάκι Δεν με πλήρωνε okay. Είχε πάρα πολύ, πολύ καιρό να με πληρώσει και έφυγα. Και καλά έκανες. Mm. Και, και καταγγελία και έπρεπε να κάνεις. Γιατί δεν ανέχομαι. Είμαι... Έχω και όρια. Γενικά δεν ανέχομαι. Όταν εγώ είμαι σωστή, γιατί ξέρω πόσο σωστή είμαι στη δουλειά μου και πόσο σωστή ήμουνα, απαιτώ και από τον άλλο να είναι σωστός απέναντί μου και να μην με κοροϊδεύει. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό που έχει. Το ότι βάζει τα όρια σου και δεν είσαι σε βάση. Εντάξει, δεν με πλήρωσε τα τελευταία τρία χρόνια, αλλά είμαι καλή η κυρία Ελένη. Που <laughs> yeah, yeah, είμαι καλά. <laughs> Πήγε τέλο <laughs> πάντων καλαμάτα, δεν σου πέφτει. <laughs> ναι, γύρισα στην Αντίντα. Ε, ε, τότε που είχα. Ανέλαβα το μαγαζί το καινούριο που είχε, που είχαν βγει τότε τα Colorful, τα Superstar. Μπράβο, ναι. Στην πλατεία Αγία Ειρήνη. Στο μοναστηράκι. Εκεί. Ένα καταπληκτικό μαγαζί, Πραγματικά ήταν. Ε, Τέλο πάντων, να γλύφει την Αντίντα. Όχι, δεν γλύφω την Αντίντα. <laughs> <laughs> η <laughs> Αντίντα <laughs> είναι, πώ να το πω, η ζωή μου. Μ έμαθα πολλά πράγματα εκεί. Μ έμαθα να είμαι επαγγελματία στη δουλειά μου. Έμαθα να γνωρίζω το προϊόν που πουλάω και να έχω αυτοπεποίθηση για το προϊόν που πουλάω γιατί το ήξερα πάρα πολύ καλά. Αυτό. Και ανταμείφθηκα για αυτό. Έτσι κι εγώ στα απορριπαντικά σου σκλαβενίτη ήξερα τι θα σου δώσω και για ποια περίσταση. Σαντ, αλλά να σου πω κάτι. Τέλειο. Εγώ ήξερα να σου πω πώς θα βγάλεις λεκέδρες χωρίς να πάρεις προϊόντα που έχουν 10 ευρώ. Αυτό, Αυτό. δεν ξέρω να κάνει να το πω. Γιατί Αλλά... να μην κάνει. Εντάξει ότι δεν πούλαγα ό,τι να είναι ναι. ήξερα θα πουλήσω. Μα, Τέλος πάντων, Μα... Έλα. Μα και έχει... η σημασία έχει ότι ένας καλός υπάλληλο δεν σημαίνει ότι απαραίτητα πρέπει να πουλήσει κάτι. Ναι. Ένας καλός υπάλληλο πρέπει να σκεφτεί τον πελάτη του έτσι ώστε να κάνει τα λιγότερα δυνατά έξοδα. Επόμενη φορά θα σε επισκεφθεί και θα ψωνίσει. Ισχύει αυτό. Έτσι πάει. Εγώ αυτό έκανα και γι' αυτό ένιωθα τέτοιο. Γιατί δεν ήθελα να πετάνε λεφτά έτσι. Μπράβο σου. Τέλο πάντων. Ωραία. Πήγε στην Αντίντα και είπε: Α κάνω ένα κανάλι στο YouTube. Ναι. Mm -hmm. έτσι έγινε. Και ξεκίνησα. <laughs> Όχι. Το δεύτερο μου βίντεο ήταν ένα χολ όπου έδειχνα παπούτσια Αντίντα. <laughs> 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 Φοράγα μπλουζά Adidas. Πήρα αυτό, πήρα εκείνο. Πήρα Μα ήταν άλλη. η ζωή σου, <laughs> ρε φίλε. <φύλη, laughs> ναι, ναι, ναι. ναι. Να Ωραία. Ε, είχες Είχε κάποια έμπνευση από κάποιον εμπνεύστηκε και λε. Α, βλέπω αυτήν που το κάνει και θέλω να το κάνω κι εγώ. Θα σου πω. Εγώ ξεκίνησα. Δεν ήξερα τι ήταν το YouTube. Δεν είχα ιδέα. Έκανα μια μέρα αναζήτηση στην Google και έψαχνα κάτι για μακιγιά. Δεν θυμάμαι για ένα μακιγιά. Και μου πετάει ένα βιντεάκι από το YouTube τη Κάντι Τζόνσον. Αμερικανική. Ξέρει την Κάντι Τζόνσον. Είναι από τι. Do I look like I know her? <laughs> Ναι, σε βλέπω καθώ. Όπως... Ε, λοιπόν, άμα δεν ξέρει την Κάντι Τζόνσον, δεν ξέρει τίποτα. Λόγω μακιγιά και καλά. Okay. Επειδή μου λε ότι ήταν του. μοιάζει να την ξέρω την κυρία. Εντάξει, τώρα τουλάχιστον που βλέπει και λίγο ρε παιδί μου, κανένα Τζέφρι. Δεν βλέπει Τζέφρι. Τζέφρι, έβλεπα, τον έχω σταματήσει. Okay. Τέλο πάντων. Τέλο πάντων, ανακαλύπτω την Κάντι Τζόνσον, βρίσκω κάτι μακιγιά. Α, τι ωραία που υπάρχουν αυτά τα βίντεο, πού υπάρχουν, γιατί είναι εκεί. Και ξεκίνησα τώρα να ανακαλύπτω το YouTube έτσι. Μετά ανακάλυψα κάποιε άλλε, Καθλίν Λάιτ, Ντέζι Πέρκιν, και λέω: Αχ, γιατί δεν υπάρχει αυτό στην Ελλάδα. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω κάτι τέτοιο. Και αποφασίζω να γράψω κάτι στα ελληνικά στην Αναζήτηση και πέφτω μπροστά στη Βάνα την Παπαδοπούλη. Η οποία έρχεται μετά καπάκι. <laughs> ναι, <laughs> μια πολύ ωραία κοπέλα έτσι τη βλέπω με κόκκινα μαλλιά. <laughs> Τέλεια! Υπάρχει και στην Ελλάδα, θα το κάνω κι εγώ! <laughs> <laughs> ναι. Αυτό. Και απλά το έκανα. Δεν είχες Αλλά... καμία ε, σχέση με κάμερες και τέτοια. Όχι, η μοναδική μου σχέση με τις κάμερες ήταν όταν κάμερε, τέλο πάντων. Όχι ακριβώ. Όταν να... ήμουν μικρή. Όχι, δεν είχα σχέση με κάμερε. Όταν ήμουν μικρή, απλά έπαιρνα τον αδερφό μου από το χέρι και του έλεγα: Έλα, κάτσε εδώ και θα κάνουμε ότι μιλάμε σε μία εκπομπή. <χαι> και κάναμε εκπομπή μόνοι μα χωρί να υπάρχει κάμερα. Hey, και λέγαμε: Καλησπέρα σα. <χαι> ε, και αυτό το καλοκαίρι ανοίγουμε την εκπομπή μα με θάλασσα πίσω μα. <χαι> ναι, καθόμαστε στο εξωτερικό και κάναμε τέτοια. Έλα, ρε, Υπάρχει αυτό το υλικό. Δεν... Πού να υπάρχει, αφού σου λέω χωρίς κάμερα το κάναμε. Λίτια, <laughs> <laughs> τελείως. <laughs> ναι. Άρα ρε παιδί μου, το έχεις λιγάκι. Δεν είναι ότι ε, πί... ήσουν μια κοπέλα που δεν είχες ιδέα και... Ναι, 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 το είχα από μικρή. Από μικρή, γενικά έκανα και λαζόπουλο μιμήσεις, δέκα μικρούς μίτσους. Έκανα τέτοια πράγματα. Ξέρεις <laughs> <laughs> να κάνεις αυτή που, έχετε, που λέγεται τσόκλι. <laughs> αυτή κάνεις. Έκανα όλου του μικρού μίτσου. Αυτή τη στιγμή, άμα με δει να του κάνω, δεν έχω καμία σχέση όπω όταν με ήμουν μικρή. Αγάπη μου. Γιατί είμαι, έχω γίνει και 40 χρονών και κριντζάρω με τον ίδιο μου τον ναι, εαυτό Μη όταν ξεκινάω και αυτά. κάνω μιμήσει. <χει> ναι. Οπότε καλύτερα θα ήταν να το αποφύγουμε. Ευχαριστώ. Πάμε okay. παρακάτω. Έλα, χρυσό μου. <χει> δεν το κάνω καλά. Α μείνουμε εκεί. Α μείνουμε εκεί. Ωραία, εντάξει. Ναι, με τον Αντώνη μαζί από τότε που δούλευα στο Κολονάκι στο Ινστιτούτο Αισθητικής, από το 2008. Πόσα χρόνια είναι? Είμαστε μαζί. Είστε πολλά χρόνια μαζί. Είμαστε 12, 12. 12. Δηλαδή, mm. λες και αυτό μόνο θε, Είμαι με κάποιον για να κάνω παιδιά. Ναι. Αυτό είναι κρίμα που μα έχει περαστεί έτσι. Είναι πολύ κρίμα και ξεστή. Αυτό είναι μια ανάγκη που σου δημιουργείται από την οικογένεια. Από την... Σίγουρα. Γιατί έτσι μου είχε δημιουργηθεί και εμένα όταν ήμουν από μικρή του στυλ ε, να μεγαλώσει, να πας σχολείο, να σπουδάσεις, να, βρει παντρεφ... βρεις κάποιον και να παντρευτείς και να κάνεις παιδιά. Αυτή, αυτό, αυτό, σου περνάνε από την οικογένεια, ότι ο προορισμός σου τελικά... Λύνα, δεν είναι μόνο από την οικογένεια αυτό. Και από την κοινωνία είναι και από το σχολείο είναι. Εμένα ήταν χωρισμένοι οι γονεί μου από τότε που γεννήθηκα. Ναι. Δεν είναι ότι ήταν η μάνα μου άντε να μεγαλώσει, να βρει ένα καλό παιδί, να παντρεύει να κάνει παιδιά. Ήταν ότι αυτό έβλεπα τριγύρω μου. Οπότε αυτό που λε, πολύ, βασικά Νομίζω είναι στην κοινωνία. Ε, ήτανε μέχρι πριν, γιατί νομίζω τώρα έχει αλλάξει λίγο αυτό. Εντάξει. Δεν έχει αλλάξει και τόσο. Δεν έχει αλλάξει και τόσο, αλλά σίγουρα τώρα εγώ έχω καταλάβει μεγαλώντας ότι μπορώ και να μην παντρευτώ. Μπορώ και να μην κάνω παιδιά. Ναι, από αυτή την άποψη ναι. Όταν μπορείς... ήμασταν μικρέ, αυτό ήταν αυτονόητο νομίζω. αυτονοητο ήταν... ήταν αυτονόητο ότι πρέπει να παντρευτεί και να κάνει οικογένεια. Ήταν να ότι έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει να γίνει. Σε μια σειρά. Έχει έρθει και ο Δημήτρη Κουράκο στο στούντιο, <laughs> γι' αυτό έγινε μια σύγχυση. Τώρα που είπαμε για παιδιά πριν από μισή ώρα. Όταν καταλάβει ότι δεν μπορεί, λόγω. Για όσου δεν το ξέρουν, τέλο πάντων, είχε ένα θέμα με τι ε, οθήκε σου, mm -hmm. έκανε μια εγχείρηση και από τότε. Ναι, προώρη οθική αναπαρκιά λέγεται. Είχα κάνει μια εγχείρηση και είχα δύο κίστες α, μία στην κάθε οθήκη Μεγάλες Αφαιρέθηκαν με χειρουργείο και σαρική τομή μεγάλη. Και από τότε ξεκίνησαν οι οθήκες μου να συρρυκνώνονται. Mm. Οπότε έπαθα προώριο οθική ανεπάρκεια και έχω τα συμπτώματα της κλιμακτηρίου. Τα έχεις δηλαδή, ακόμη. Έχω, έχω, ναι, ναι, ναι. Είναι, έχω ακόμα, ναι. Και αυτά θα κρατήσουν τύπου για πάντα. Κοίταξε, η κλιμακτήριο συνήθω τα συμπτώματα, αυτέ οι εφηδρώσει και όλα αυτά κρατάνε για κανένα χρόνια. Α. Και μετά σταματάνε. Είναι γιατί οι ορμόνε παίζουν μπαλίτσα. Ναι. Εντάξει, <laughs> αυτό που υποφέρω με. Υποφέρω λίγο. Έλα, σταμάτα, στα Υπο... να Ναι, υποφέρει, υποφέρει, Είναι και. Έχω μάθει να το κοντρολάρω, βέβαια, έτσι. Πώ το κοντρολάρει αυτό. Ξέρεις ότι πριν σου έρθει μία εφίδρωση, σε χτυπάει κάτι στο ψυχολογικό. Νιώθεις, δεν δε θα ήθελα να αναφέρω εδώ πώς νιώθεις, γιατί μπορεί να μας παρακολουθούν και παιδιά, αλλά ξέρεις ότι προέρχεται από την εφίδρωση που θα ακολουθήσει και σε πέντε λεπτά έχει σταματήσει αυτό. Και είναι οκ. Okay. Ξέρεις ότι θα περάσει. Νόμιζα ότι πάθε να κρίση πανικού. Άρα δεν πάθε να κρίση πανικού. Ήμουν ξαφνικά μέσα στο αυτοκίνητο και ξαφνικά ε, το κοκάλω να τα μάξει. Δεν ήθελα να προχωρήσω και έλεγα τώρα θα πεθάνω. Δεν ήξερα όμως με τι, γιατί. Και μετά μου ερχόταν ε, εφίδρωση, Όλο αυτό κατάλαβα. Όλο αυτό. Ήδρυνα, κοκκίνιζα, ε, ταχυκαρδία και μετά σταματάει. Και σου είπε ο γιατρός από ό,τι κατάλαβα ότι αυτό οφείλεται στην κλιμακτήριο. Δεν είναι ότι το μάντυψες. <laughs> ναι, ναι, ναι. Είναι Εξάψει. Όταν το έμαθε τέλος πάντων... ότι δεν μπορείς πλέον να κάνεις παιδιά... πλέον, ναι. Δεν μπορείς να κάνεις παιδιά τελεία. Ναι, ναι, ναι. Ε, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκες. Κοίταξε. Θα σου πω επειδή το έχω αναλύσει... με τον life coach μου. Αυτό το πράγμα. Το, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα... ήταν όντως η ανακούφιση. Ήταν μια ανακούφιση. Αλλά έβαλα τα κλάματα. Τα κλάματα όμως τα έβαλα... Για το ότι δεν, δεν θα μπορώ αν θέλω να έχω την επιλογή. Μόνο και μόνο από το. Κατάλαβε ότι ναι. αποκλείστηκε αυτό το ενδεχόμενο τελείως. Γιατί δεν ήταν ουσιαστικά κάτι το οποίο το ήθελα εγώ. Από, μικ, από ήτανε, μικρή. ήταν μια ανάγκη που μου είχαν δημιουργήσει οι γονεί μου. Ναι. Οπότε μέσα από ψυχανάλυση. Το, το, το συνειδητοποίησα. Όντως, ναι. Δεν ήταν κάτι δικό μου. Δε, τι... Δεν αλλάζει κάτι. Ναι, στη ούτως, ζωή μου, και πριν, πριν την ψυχάναλη, το είχα συνειδητοποιήσει αυτό ότι δεν ήταν κάτι δικό μου. Απλά ναι. μετά ανέλησα τα συναισθήματά μου εκείνη τη στιγμή. Έχει μετανιώσει που το είπε δημόσια, έχει κάνει ένα βίντεο Όχι στο YouTube. Δεν καθόλου, δεν έχω μετανιώσει καθόλου. Και από όλα αυτά τα μηνύματα που έλαβα, κατάλαβα ότι ο κόσμο έχει ανάγκη να ακούει τέτοια πράγματα, γιατί ταλαιπωρείται και από δικά του προσωπικά προβλήματα υγεία. Και μου έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα τέτοιου είδου, όσον αφορά και τη μητρότητα, αλλά και άλλα προβλήματα. Ενέπνευσα πάρα πολύ κόσμο, έτσι ώστε να μην, ε, να μην τον καταβάλει το πρόβλημα υγείας που έχεις. Και πολύ χειρότερα από μένα, έτσι. Ναι, κατάλαβα. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ με όλα αυτά τα μηνύματα που μου έχουν στείλει, αλλά χάρηκα γιατί έδωσα χαρά σε, σε κάποιε γυναίκε. Και κουράγιο. και κουράγιο, ναι. Τώρα, α πούμε, αν ε, είχε κάτι, ένα μήνυμα να του πει, τι θα του έλεγε σε μια γυναίκα που δεν μπορεί να κάνει παιδί για οποιονδήποτε λόγο. Να ζουν την κάθε μέρα σαν να μην υπάρχει αύριο. Να την ευχαριστούνται. Να μην σκέφτονται το μετά. Δεν είμαστε όλοι γεννημένοι για να κάνουμε παιδιά. Είμαστε γεννημένοι για αυτό που θέλουμε να είμαστε. Εμεί ορίζουμε τη ζωή μα. Εμεί βάζουμε τους στόχου μα. Αν δεν μπορεί να κάνει παιδιά, μην κάθεσαι και μιζεριάζει. Υπάρχουν. Ε, μπορεί να υιοθετήσει κιόλα. Αφού oh. μιλήσαμε για κάτι σαν ένα χώρο. Και επειδή είσαι YouTuber από το 2015, μα είπε. Mm -hmm. θεωρείς ότι έχει κάνει πραγματικέ φιλίε σε αυτό το χώρο. Θα είμαι όσο πιο ρεαλιστική γίνεται. Οι δύο πραγματικέ μου. Βασικά, οι πραγματικέ μου φίλε είναι δύο. Αυτέ είναι που εμπιστεύομαι γιατί έχουμε μεγαλώσει και μαζί. Ξέρω ότι μπορεί να, έχω να, να, έχουμε να τηλεφωνηθούμε ένα μήνα, δύο μήνες, αλλά θα τηλεφωνηθούμε και θα είναι σαν να μην έχει περάσει μία μέρα. Και ξέρω ότι, όταν θα, ότι, μπορώ να βασιστώ επάνω τους και ότι μπορούν και αυτές να βασιστούν επάνω μου. Γιατί ε, η φιλία μας έχει, πώς να το πω, έχουμε φθαρή ρε παιδί μου όλα αυτά τα χρόνια, να γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, θεωρώ, επειδή γενικά είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να κάνω φιλίες, μου αρέσει να, να συναναστρέφω με κόσμο. Είσαι πολύ κοινωνική. Είμαι κοινωνική, ναι. Ισχύετο. και πολύ ανοιχτό ε, ανοιχτοχέρα. Με την, ναι, όχι με την δοτική, ενέτω... Είμαι Είσαι δοτική. Ναι. Είμαι δοτική, Μ' αρέσει, Είσαι δηλαδή. Είσαι φάση, έλα, τι θέλει, κουκλά μου. Ναι. Πήγα σπίτι, τι μου φτιάξε μεσημεριανό που πέρασε για πέντε λεπτά και μου έδωσε <laughs> <laughs> την περιουσία. Ναι, ναι, είμαι δοτική. Ναι. Και γενικά μου αρέσει να εμπιστεύομαι του ανθρώπου. Του εμπιστεύομαι γιατί. Ε, οι σχέσεις ξεκινάνε με εμπιστοσύνη. Στην πορεία κάπου χάνεται αυτό. Ναι. Είμαι αυτή τη άποψη. Και δεν μπορεί να πει ότι δεν την έχω πατήσει από ναι. σχέσεις, όμως σχέσει. Όμω, πάντα ξεκινάω με εμπιστοσύνη όσε φορέ και να την έχω πατήσει. Γιατί ξέρω ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι. Ναι. Και στην πορεία όλα φαίνονται. Ισχύει αυτό που λες. Ναι. Και πολλές φορές είναι λίγο κρίμα να είσαι καχύποπτος με όλους τους ανθρώπους που μπαίνουν στη ζωή σου. Ναι, δεν είμαι καχύποπτη. Γιατί με τα χαλάς λίγο εσένα, κατάλαβες. Ναι. Ότι αν είμαι με όλους, α, ε, η Τζίνα με πλησιάζει γιατί θέλει από μένα κάτι. Και εγώ θα προσπαθήσω να μην τη το δώσω αυτό το κάτι γιατί ε, δεν θέλω να... Κατάλαβες ναι. τι προσπαθώ να πω. Κοίτα, κάποια ότι... στιγμή καταλα... καταλαβαίνω αυτό που γίνεται. Ότι κάποιο θέλει κάτι από εμένα. Που μπορεί να γίνεται και από πιο πριν. Να το έχω δει, αλλά να αρνούμε να το σκεφτώ γιατί... Σκέφτομαι ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο αυτό ο κάποιο που δεν τον ξέρω πολύ καλά να είναι έτσι ο χαρακτήρα του. Ναι. Οπότε δίνω χρόνο και ευκαιρία. Θεωρεί ότι σε έχουν εκμεταλλευτεί. Ε, εντάξει, ναι, φυσικά. Και ποιον δεν έχουν εκμεταλλευτεί. Ε. Και ποιο και, και ποιος, ε, άνθρωπο που μπαίνει στη ζωή κάποιου ανθρώπου δεν, ε, δεν σκέφτεται ότι έχει να πάρει κάποιον, κάτι από αυτόν. Το κάτι... Κοίταξε, αριστώ, να πάρω κάτι από σένα έχει νομίζω πολλές ε, πλευρές. Δηλαδή αν θέλω να σε χρησιμοποιήσω είναι άλλο το να θέλω να σε χρησιμοποιήσω και άλλο το να θέλω να πω, α, η Τζίνα έχει πολλές γνώσεις ας πούμε και έχω πράγματα να πάρω από αυτήν. Ναι. Είναι ναι. δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι διαφορετικά, όντω, ισχύει. Άλλο ναι, να μου μάθεις και με πράγματα. Άλλο. Και με το άλλο που εννοεί, το πιο πονηρό, το πιο πονηρό ναι. σκοπό. Ναι, φυσικά. Όχι από όλου, αλλά το έχω βιώσει. Ναι, κατάλαβα. Και πρόσφατα κιόλα. Δεν νομίζω να θες να μας πεις πιο πολλές λεπτομέρειες επί του θέματος. Λεπτομέρειες, εξαρτάται. Με ποιον ήτανε, ποιος σε εκμεταλλεύτηκε. <laughs> Επιθετικό μάρκετινγκ, <marketing>, έτσι. Ναι. <laughs> <laughs> Κατευθείαν. Με τι είχε να κάνει, με τα ρούχα σου, με τους followers σου. Όχι, εντάξει, σου. κοίταξε. Υπάρχουν σχέσεις, ρε παιδί μου, και στο YouTube και γενικά έξω, στη ζωή. Στο YouTube μάλλον αναφέρει από την κατάλαβα. Γενικότερα συναναστρεφόμαστε με ανθρώπους, είτε είναι από το κοινωνικό μας περιβάλλον, είτε είναι από τη δουλειά μας, που κάποιοι θέλ, έχουν καλό σκοπό για μας και κάποιοι άλλοι κοιτάζουν μόνο το συμφέρον τους. Τι θα κάνω εγώ για αυτόν, για να κάνει αυτός αυτό που θέλω εγώ. Δηλαδή σκέφτονται το αντάλλαγμα. Ναι. Εγώ πάντα ποτέ δεν βλέπω τις σχέσεις σαν αντάλλαγμα. Απλά κάνεις πράγματα. Κάνω πράγματα από την καρδιά μου, πάντα το κάνω αυτό. Δεν σκέφτομαι να, να κάνω αυτό για να ζητήσω κάτι. Άρα έχεις δει τον τελευταίο καιρό να, σε, να κάνουν πράγματα απλά για να τους δώσεις ή το αντάλλαγμα. Ναι, και όταν έχει... δεν το παίρνουν αυτό το αντάλλαγμα... Κοίταξε, είμαι άνθρωπος που γενικά και κάποιος να μου έχει κάνει κάτι, ας πούμε έτσι... Να σου πω κάτι, μηδαμινόρε παιδί μου, που εσύ μπορεί να το θεωρήσει ότι α, εγώ δεν θα του ξαναμίλαγα ή θα, το κάνω, θα τον κάνω unfollow ή το ένα ή το άλλο. Εγώ θα μιλάω γιατί θεωρώ ότι τάξη μωρέ, δεν έγινε και κάτι. Δηλαδή δεν, δεν επενεύει τόσο πολύ στην προσωπική μου ζωή ή στη δουλειά μου, έτσι ώστε να τον μισήσω ή να. Να ξέρει να... ότι κάποιο έχει σχολιάσει, α πούμε. Ναι. Αν ξέρω ότι κάποιο έχει σχολιάσει για μένα αρνητικά. Δεν θα κάνει σαν φόλο. Θα... Ναι, δεν θα κάνω. Γιατί είναι λογικό. Μπορεί κάποιο να το πει πάνω στα νεύρα του, να έχει επηρεαστεί από κάποιον άλλον. Μπορεί να έχει συμβεί το οτιδήποτε. Έχει γενικά... μάθει δηλαδή ποτέ κάποιο να σχόλια κάποια νου που έχει πει για σένα. Ναι, έχω μάθει. Απλά κοιτάζω να βασίζομαι σε αυτά που ακούω εγώ. Ναι. Και όχι σε αυτά που μου λένε οι άλλοι. Γιατί αυτό που θα μου πει κάποιο μπορεί να μου το μεταφέρει λάθο. Ναι. Καλώ τον. <laughs> Τι κάνει, άντρα μου. Εν πάση περιπτώσει, <laughs> αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν με ενοχλεί κάποιο. Αν θέλει να πει το οτιδήποτε για μένα πίσω από την πλάτη μου, είναι ελεύθερο να το πει. <laughs> Σε όποιον θέλει να πει ό,τι θέλει. Okay. Αλλά το μόνο που δεν μπορώ να ανεχτώ. Και δύσκολα κάνω μπαν έναν άνθρωπο Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Πρέπει δηλαδή ο άλλος να επέμβει, να μπει μέσα, μέσα στο, στο, στο... στην άβρα μου, ρε παιδί μου, όταν ο άλλος επηρεάσει τη δουλειά μου, π.χ. Ναι. Έτσι, εκεί... Έχει φαχή. Να σε ρωτήσω κάτι. Ε, αυτό πιστεύεις ότι γίνεται από ζήλια. Κοίταξε, έχει να κάνει και με τη ζήλια. Το κράξιμο έχει να κάνει με τη ζήλια. Το κράξιμο, τι, το hate εννοείς. Γενικότερα. Έχει. Ναι. Η σχόλια στο YouTube είχε είτε από άλλους YouTubers, ναι, 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 ναι. ξέρω εγώ, να ακούς ε, κακά πράγματα. Ναι. Κοίταξε, πολλές φορές θέλουμε να... να υποβαθμίσουμε κάποιον για να φανούμε εμείς ότι είμαστε πιο ψηλά. Έχουμε την ανάγκη να το κάνουμε. Πιστεύω ότι γι' αυτό γίνεται, γιατί νιώθεις σε μειονεκτική θέση όταν το κάνεις αυτό. Εάν δεν είσαι σε μειονεκτική θέση. Αν είσαι όταν βρίσεις, για τον εαυτό σου. Δεν, δεν θα βρει κάποιον. Δεν θα πει κάτι για κάποιον. Όταν νιώθει ότι είσαι σε πλέον εκτική θέση και έχει την αυτοπεποίθηση. Πώ πιστεύει ότι μπορεί να επηρεάσει τη δουλειά σου το αρνητικό σχόλιο κάποιου, α πούμε. Ο μόνο τρόπο που μπορεί να επηρεάσει τη δουλειά μου είναι να πάει και να μιλήσει με εταιρείε που συνεργάζομαι. Σου έχει συμβεί αυτό, γιατί το είπε πολύ σίγουρα. Ναι. Αλήθεια. Ναι, σε αυτό αναφερόμουν πριν. Ότα, δηλαδή, όταν πα και μπαίνει μέσα στη δουλειά μου, δεν με ενδιαφέρει. Μπορεί να έχει μιλήσει ε, στον κουράκο άσχημα για μένα. Να έχει μιλήσει στη ζωή άσχημα για μένα. Δεν θα με νιάξει. Γιατί πολύ απλά σε κατουράω, χαίστηκα, δεν με νοιάζει απόψή σου. Τίτλο του βίντεο. Σε ναι. κατουράω, χαίστηκα, δεν, θα... δεν με απόψή. Ναι, και δεν θα μπω στη διαδικασία να ζητήσω το λόγο. Ποτέ. Γιατί μίλησε έτσι για μένα. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά όταν επέμβει στη δουλειά μου μέσα, εκεί τελείωσε. Και όχι τελείωσε ότι θα σου κάνω κάτι. Χι. 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 Σε βγάζω από τη ζωή μου. Ναι, χι. Δεν έβγαινε ποτέ να κάνει δράμα μόνοι σου στο YouTube, α πούμε. Ένα βίντεο που λε addressing the drama. Γενικά όχι. Ειδικά, Ειδικά θα μπορούσα. Αλλά για να το κάνω αυτό, για να το κάνω αυτό θα έπρεπε να υπάρχει ένας πάρα πολύ σοβαρός λόγος. Θεωρώ ότι δεν είναι. Πώς δεν είναι πώς... Α. Η τζίνα είπε για μένα, όχι. ότι είμαι άσχημη. Όχι, δεν όχι, είναι όχι, τέτοια σφαίρα. Όχι, σύσεις. όχι, όχι. Θα έπρεπε να υπάρχει σοβαρός λόγος Και αν υπήρχε σοβαρός λόγος να είσαι σίγουρη ότι δεν θα με εμπόδιζε τίποτα για να το κάνω. Πολύ σοβαρή είμαι. Όχι, <laughs> να ναι, έχω πάρει το σοβαρό μου το ύφο. Καλά, κάνει και έχεις πάρει το σοβαρό στο ύφο. Ναι. Θεωρεί ότι σε έχουν ζηλέψει άλλοι YouTubers για τη ζωή που κάνει, τη ζωή που κάνει, ενώ για την εικόνα σου γενικότερα, ρε παιδί μου. Για το. που έχει καταφέρει και έχει βγάλει δικό σου brand, τι συνεργασίε που έχει κάνει. Θεωρεί ότι υπάρχουν YouTubers που σε έχουν ζηλέψει. Ναι, σίγουρα θα υπάρχουν. Αλλά δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα από αυτό. Από κάτι που μπορώ να ακούσω από κάποιον, που όπως σου είπα και πριν, δεν μπορώ να το ασπαστώ, γιατί δεν ξέρω στη μεταφορά τι γίνεται, πώς χαλάει το πράγμα. Οπότε ναι. φαντάζομαι ότι θα έχει γίνει και αυτό. Φαντάζομαι. Τι είναι Βέλη άντρα μου, εμείς. τι θέλεις εσύ. Παιδι. Μπορείς να τους δώσεις δίκιο σε αυτούς που σε έχουν ζηλέψει. Δηλαδή ότι εντάξει, δεν καταλαβαίνω. Είναι θέμα δίκιο, γιατί πρέπει να κάνουμε μια ολόκληρη θεραπευ... ψυχοθεραπευτική συζήτηση γύρω από αυτό το πράγμα. Γιατί η ζήλια. Εντάξει, το ζήλια. Υπάρχει ζήλια με την καλή έννοια ότι. Α, την έχω εγώ αυτή να ξέρει. Εσύ... Σε βλέπω ναι. και λέω Αυτό. Αυτό. Ναι. αυτό. αυτό. είναι η καλή έννοια. Ότι θε και εσύ, μακάρι και εγώ. Θε και ναι, εσύ. Ναι, μακάρι και εγώ. Αυτό. Και να προσπαθήσω και να το παλέψω και να πάρω λίγη από τη λάμψη σου. Με την καλή έννοια πάντα, ότι ναι, θα ναι. σε συναναστραφώ για να. Ε, αυτό που λέω, που σου είπα πριν, α πούμε. Ότι εμένα μου αρέσει να συναναστρεφώ με κάποιον ο οποίο έχει να μου δώσει κάτι που θα με ανεβάσει με την έννοια του ότι θα πάω ένα βήμα παρακάτω σαν άνθρωπο, ναι, ρε παιδί μου. Ναι, 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 ότι ναι, ναι. θα κάνουμε παρέα μαζί και θα μου δείξει. Π.χ. παράδειγμα, τη πρόλευση ήμασταν με τη Βενετία και μου έδειχνε πώ να αποζάρω σε φωτογραφίε. Δηλαδή, τέλειο. εντάξει, αποτυχία μεγάλη. Εγώ αλλά... θα σου δείξω πώ να α πούμε. Θα σου δείξω... Ναι, αυτά είναι ωραία πράγματα. Ναι. Αν έχει να πάρει από τον άλλον που θα σου δώσει σημασία, θα πείτε έρε ζωή, να σου δείξω εγώ πώ θα κάτσει κτλ. Ήταν πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Δεν είχε να κάνει ούτε με followers, γελάω. Είναι το, το ωραίο κομμάτι. Ναι, κοίταξε κι εγώ, επειδή γενικά στο παρελθόν, ρε παιδί μου, αντιλαμβανόμουν ζήλια από άλλε γυναίκε Προσπαθούσα Μπορώ να το καταλάβω σου. γιατί είσαι όπω είσαι. Καλά, εντάξει. <laughs> μπορώ να το καταλάβω γιατί μπορεί να ζηλέψει κάποιο, όχι γιατί να ζηλεύει κάποιο. Κατάλαβε. Ναι. Δεν το δικαιολογώ ότι άρε. Καλά κάνουν και σε ζηλεύουν γιατί σε άρα. Καταλαβαίνω γιατί μπορεί, δεν το δικαιολογώ. Εγώ αυτό πάντα, πάντα δικαιολογώ του ανθρώπου. Όσο, και, όσο και να σου φαίνεται περίεργο. Ακόμη και αυτού που σου έχουν κάνει κακό. Όχι, είπαμε στο όταν έχεις ξεπεράσει αυτό το τείχος... Το όριο. το όριο... εκεί κάπου... συγγνώμη αλλά δεν μπορώ... το χάνω και εγώ δηλαδή... δεν δε, δε, δε μπορώ να πω κάτι... να σκεφτώ κάτι καλό πλέον... αφού έχω σκεφτεί πάρα πολύ καλά πράγματα... μέσα σε όλα αυτά που έχεις... κάνει... έχω σκεφτεί καλά... το έχω πάρει αλλιώ. αλλά όταν ξεπεράσουμε το όριο... όχι συγγνώμη δεν θα το πάρω αλλιώ. block, ναι. delete, K unsubscribe... Block. Αλλά γενικά επειδή σκέφτομαι, θέλω να σκέφτομαι καλά με τους ανθρώπους και θέλω, πραγματικά θέλω να τους βοηθάω και θέλω να τους κάνω να ξεπερνούν τη ζήλια τους. Γιατί όπως πήγα να σου πω στην αρχή, ότι επειδή έχω κάνει, έχω αντιληφθεί ζήλια, αυ αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύω ότι ζηλεύουν, τους έχω πλησιάσει με σκοπό να τους κάνω να χαλαρώσουν. Ότι δεν υπάρχει Γιατί λόγος. Θεωρώ ότι είναι ένα προτέρημά μου αυτό που έχω εγώ. Σπάω τον πάγο. Ναι. Το έχω αυτό, το ξέρω. Ναι, ισχύει. Εδώ κατάφερες να κάνεις συζήτηση μαζί μου. Τέλος πάντων, Ναι. Και το κάνω αυτό, μου αρέσει. Θέλω να βοηθάω τον άλλον. εσύ έχεις ζηλέψει ποτέ σου σε σημείο να πεις, όπα, ναι. λίγο κάτι... Μήπω να το κοιτάξω γιατί ζηλεύω τόσο. Ναι, ναι, μικρή, μικρή, μικρή. Γλυκούλα μου. Και το ξεπέρασες. Το ξεπέρασα φυσικά, αγάπη Πώς γίνεται ρε παιδιά να άνθρωπο. Μικρή, ζήλευα. Εντάξει, κοίταξε, όταν δεν ξέρει πάρα πολύ καλά, ρε παιδί μου, τον εαυτό σου, όταν τον ανακαλύπτει, είσαι στην εφηβεία. Εντάξει, δεν εγώ... ξέρει τι ναι. σου γίνεται, αγόρια από εδώ, αυτό, αυτή γιατί, εκείνο γιατί. Τα σκέφτεσαι όλα αυτά. Πιστεύει ότι υπάρχει ε, παιδί ή έφηβο ή κάτι που να μην έχει ζηλέψει. Καλά, εντάξει. Και είναι οι οικογένειέ μα όλων μα τόσο τέλειε που έχουμε μεγαλώσει σε ένα φανταστικό τέλειο περιβάλλον που μα έχουν μάθει να μην ζηλεύουμε και όλα αυτά. Πόπο, καμία σχέση. <laughs> ναι. αυτά τα ανακαλύπτει τον εαυτό σου στην πορεία. Ναι, εντάξει. Βασικά είναι δι... όταν συνειδητοποιεί. Και ή τρως ξαφνικά ένα χαστούκι και λε: Όπα, πού βρίσκομαι, ή δεν το τρως καθόλου και συνεχίζει έτσι. Ναι. Έτσι. Είναι δύσκολο να, συνειδητοποιήσω να ότι ζηλεύει και γιατί ζηλεύει και γιατί σου βγαίνουν αυτά τα συναισθήματα. Από την άποψη. Όχι, ζηλεύω. Δεν <laughs> Όχι από την άποψη του ζηλεύω τον κόμενό μου. Ναι. Από την άποψη του ζηλεύω την Τζίνα και επειδή είναι αυτό που θα ήθελα να είμαι εγώ, θα, τις, βγάζω μίσο απέναντι ναι. στην Τζίνα. Ναι. My style rocks. Mm. Τζίνα Γιώργα Κοπούλου, βίντεο. Πώ προέκυψε αυτή η απόφαση να πας σε εκείνο το μέρο, το κακό. Λοιπόν, με είχαν πάρει την πρώτη χρονιά. Με είχαν προσεγγίσει για να πάω. Δεν πήγα γιατί γενικά τα άγνωστα εμένα με φοβίζουν όταν ε, βγαίνει μια εκπομπή. Καμία σχέση. Τα άγνωστα με φοβίζουν. <laughs> Έχει κάνει. <laughs> Πήγε μια μέρα στην Αθήνα απλά για να σπουδάσει. Ε... Εντάξει, μιλάμε τώρα όχι για τέτοιο πράγμα. Αυτά δεν με φοβίζουν, αλλά όταν πρόκειται για μια έκθεση δημόσια. Ε, όταν είναι κάτι άγνωστο και δεν το έχει ξαναδεί. Δεν ξέρω, προσωπικά εγώ έτσι νιώθω. Έγινε για λίγο Δημήτρη Κουράκο. Πού κολλάει αυτό, κάτσε δεν το πιασά. Κολλέει το πολύ, δεν γιατί έχει φύγει ακόμα. Ό, ό τι έχει να κάνει με τηλεόραση και έκθεση, Δημήτρη Κουράκο είναι σε μία φάση. Α, ε, δεν ξέρω, Τράσο. να το ψάξω. Τράσο. Να το κατα... ναι, όλα <laughs> είναι τρας για τον Κουράκο. Όλα <laughs> <τράση. laughs> <laughs> Τέλο πάντων. Καλά, Táchite, Έχει αυτό στα δίκια του, έτσι. Έχει τις, τους λόγους του λόγου του. Ναι. Δεν κρίνω αυτό τώρα, ναι. από το πάει για πλάκα. Κοίτα, όχι Πάρετε. αυτή η εκπομπή που ε, ήμουν εγώ δεν, ήτανε, τρα, δεν είχε μία δόση τρας. Προφανώς και είχε. Αλλά το θέμα είναι εσύ πώς θα το χειριστείς το πράγμα. Ωραία, για πες λοιπόν, μας η λοιπόν, δεύτερη πώς... χρονιά, ε, είπα όχι την πρώτη χρονιά, γιατί δεν ήξερα πώς θα είναι αυτό το φορμάτ της εκπομπής, δεν, δεν ήξερα πώς θα βγει. Ε, μόλις το είδα, έτσι μου άρεσε, το έβλεπα, ήμουνα φανατική. Και τη δεύτερη χρονιά με ξαναπροσέγγισαν και πήγα. Ήσουν φανατική, sorry, παιδιά. Πλέον, πως... Το έβλεπα φανατικά. Μου άρεσε. Ποια ήταν αγαπημένη σου, Δεν το έχω δει ποτέ, Ότι και να μου πεις, δεν ξέρω. <laughs> Έτσι το πάω. Από Ωραία. το πρώτο. Ναι. Δεν είχα κάποια αγαπημένη. Ποια ήταν. Η αγαπημένη. Από το δεύτερο. Η Τζίνα Βίντεο. <laughs> Κωνσταντινά σου Σουλτάτη. Άλλη, θα σου πω άλλη. Η Ιωάννα. Η Σιαμπάνη. Δεν ξέρω. Από ό,τι ξέρω, <laughs> σου δίνα <laughs> τα λεφτά τα οποία δίνανε για ρούχα ήταν τίποτα, ψίχουλα. 600 ευρώ την εβδομάδα για έξι outfit. Όπου ε, το, γκαλά, το επεισόδιο ε, στο Καλά έπρεπε να πληρώσεις και 30 ευρώ... Για τους χορευτές. Για το χορευτές ναι. Αυτό τίτρα για ποιο λόγο. Δεν ξέρω. Να πω κάτι. Sorry, για να σου μου. κάνουν τη ζωή πιο δύσκολη. Ισχύει, άποψή μου βέβαια. Αυτή η εκπομπή είναι για αυτόν που θέλει να πάει και να αυτοπροβληθεί τελικά. Ναι. Και Ξεκάτε. είναι για να κάνω το ψώνιο μου. Θα πάω, θα τα σκάσω κιόλα. Δεν νομίζω ότι σου έδωσε κάτι σε χρηματικό. Όχι, δεν σου δίνει τίποτα. σα ίσα σου παίρνει. Εγώ είχα στην άκρη κάποια χρήματα, τα χάλασα όλα αυτά, γιατί προφανώ και δεν έφτανα τα 600 ευρώ budget για να ψωνίζω όλα αυτά. Δεν είχα και τότε επαφέ με εταιρείε έτσι ώστε να μου δανείζουν ρούχα. Οπότε αναγκαζόμουν να αγοράζω. Και ο χρόνος μου ήταν πάρα πολύ περιορισμένος είναι, είναι περιορισμένο. Δηλαδή, έχει ένα τρέξιμο ρε παιδί μου. Πρέπει να στη. και πίσω από αυτό. Δηλαδή, δεν είναι ότι είσαι απλά στην αγορά ε, και ψωνίζει όλη ναι, μέρα. Ναι, ναι, και ναι. Όχι, ναι, 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 ναι. τέλει, αυτή είναι στην αγορά, ψωνίζει όλη μέρα. Βαριέμαι Όχι, και δεν έχει καμία πες. σχέση αυτό. Ε, έχει και το από πίσω. Δηλαδή, η παραγωγή σε βομβαρδίζει συνέχεια κάθε λεπτό με μηνύματα. Μπαίνουμε όλες μαζί σε μια ομάδα WhatsApp. Και εκεί ξεκινάει. Στείλτε μου τα κόνσεπτ. Πρέπει από πριν να έχει σκεφτεί τα κόνσεπτ. Ναι, ναι. Και μετά θέλανε και από τα ρούχα που είχε πάρει την τιμή του κάθε ρούχου. Γιατί τι γράφανε. Κανονική δουλειά ήταν αυτό έτσι. Ναι. κανονική. Και εσύ μπορεί να έχει σοβαρά να... προετοιμασμένο. Δηλαδή να ήθελε και άλλη μια μέρα να ψωνίσει. Αλλά έπρεπε σου λέει να τα έχει από την προηγούμενη μέρα έτοιμα τα ρούχα. Όλη τη εβδομάδα. Και εσύ να μην ήξερε τι θα φοράει να έχει δώσει τα κόνσεπτ και να έπρεπε βάσει το κόνσεπτ που έχει δώσει να τα πάρει όλα αυτά. Τέλο πάντων, να μην τα στα πολυλογώ. Πιστεύει σου έδωσε τίποτα. Κοίταξε, ναι, μου έδωσε followers γιατί γι' αυτό πήγα. Ε, followers, αυτό. Αυτό που ήθελα. Ε, και με αναγνωρισιμότητα. Με αναγνωρισιμότητα, να με γνωρίσει ο κόσμος. Βγήκε να... στη Σκορδά. Βγήκα στη Σκορδά. Ναι. Μετά το βίντεό σου βέβαια. Νομίζω ναι, μετά, μετά το, το βίντεο της Ίκμος... Ναι, 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 ναι. Το προβάλλανε ναι. στο κανάλι τους και μετά έκανα και μία συνέντευξη. Υπάρχει κανένα δράμα που δεν ξέρουμε εμείς, mm -hmm. backstage ας πούμε. Υπάρχει. Θες να μας το πεις. Υπάρχουν διάφορα δράματα. <laughs> <laughs> πες το, πες ναι. το. Έχουν περάσει χρόνια. Αλλά θα... θα... Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά από αυτό. Αχ, σε παρακαλώ, πε το. <laughs> Να είμαι εγώ αυτή που το έχει δημιουργήσει το σούσυρο. <laughs> έγινε, έγινε, ένα δράμα. Εξελίχθηκε, μάλλον, ένα δράμα απέναντι στην μπάση και τη Σπυροπούλη. <laughs> το οποίο δεν μπαίχτηκε στη τηλεόραση. Έγινε! <laughs> hey, yeah! Κοίταξε, δεν ήταν ακριβώς δράμα μεταξύ τους, ρε παιδί μου. <laughs> ε, η Εύα Ευά... <laughs> ουσιαστικά μεταξύ τους ήταν από ότι καλά και η μία και η άλλη απλά δεν, δεν συγκρούστηκαν κάπου έτσι να γίνει κάτι πολύ χοντρό. Απλά η Εύα εκείνη την περίοδο ε, πλάσαρε κάτι κόνσεπτ με έναν υποτι... με, ότι ήταν παρουσιάστρια και τα έκανε συχνά. Και δεν ξέρω αν βλέπατε κι εσεί, η Σπυροπούλη ήταν σε φάση χαχαχα στην τηλεόραση και καλά το διακομωδούσε και τη λέγανε οι κριτές Έλα, θα σου πάρει τη δουλειά και τέτοια από εδώ εκεί. Αυτά στην τηλεόραση. Ναι. <σκυρίζει> ε, Πέχτηκαν δηλαδή, αυτή... αυτά τα επεισόδια και γελάγανε. Λογικά την πείραξε. Ωραία. <σκυρίζει> και μια μέρα λοιπόν η Εύα κάνει ένα κόνσεπτ όπου ε, είχε επινοήσει τον Τζόνι που ερχόταν με το κάμπριο και την έπαιρνε για να πάνε βόλτα. Αυτό ήταν το κόνσεπτ και γυρνάει και λέει, «Ε, είδες τώρα δεν έκανα παρουσιάστρια, για να μην φοβούνται μερικοί μερικοί, κάτι τέτοιο. Και η Κωνσταντίνα ξεκινάει και λέει, α, μάλιστα τα πράγματα πρέπει να μπουν στη θέση τους. Βγάζει τα μικρόφωνα και τρέχει και φεύγει. Και την κυνήγαγε όλη η παραγωγή πίσω για να γυρίσει. Ακούγαμε κάτι φωνές στο βάθος, δεν καταλαβαίναμε. Και μετά από κανένα μισάωρο γύρισε και... Συνέχισε την εκπομπή. Άρα, έχετε δει και τέτοια. Ναι, έχουμε δει και κάτι Εντάξει, αυτό και... ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, έτσι. Η Κωνσταντίνα ναι, δεν, δεν... δεν... δεν δημιούργησε πρόβλημα. Απλά ήταν ένα περιστατικό το οποίο δεν έχει υποθεί ποτέ και δεν έχει παιχτεί ποτέ. Να... Όπω και κάτι άλλο, α πούμε, ένα τσακωμό που είχα εγώ με τον Κουδουνάρη, που τον έχω πει και στην τηλεόραση, δεν έχει παιχτεί ποτέ. Ναι. Εντάξει, και λογικό μου ακούγεται, γιατί. Υπάρχουν άλλα πράγματα από πίσω, να φανταστώ. Κοίταξε. Δεν θέλουν να δείξουν και κανονικού τσακωμού. Δεν είναι ανή τα πάνια. Θέλουν να δείξουν. Αλλά όταν έχει. Ο κριτή πρέπει να προστατεύεται. Όταν βγήκε ναι. από το MyStyle Rocks. Ναι. Ε, Είδε να σε πλησιάζουν YouTubers. Και γενικά γνωστοί τέλο πάντων, όχι απαραίτητα YouTubers, για να πάρουν λίγο από, τη... από αυτό που είχε εκείνη την περίοδο. Εκείνη τη στιγμή όχι, δεν το. Δεν το αντιλήφθηκα, απλά το κατάλαβα μετά υπήρξε. Ναι, 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 ναι. Υπήρξε κόσμο, δηλαδή που. Α, τώρα. Ναι, ναι, φάνηκε μετά αυτό. Γιατί ξέρεις τι, όλα είναι όλα καλά. Όταν βγαίνει, σου μιλάει κόσμος θέλει κάποιο να κάνει παρέα μαζί σου. Και όπως σου είπα και στην αρχή, εγώ εμπιστεύομαι του ανθρώπου, αλλά στην πορεία φαίνονται όλα. Το κατάλαβα μετά. Φάνηκε. Σε στεναχώρησε καθόλου αυτό ή. Όχι δεν το πήρε κατά -κατα. Όχι, δεν με στεναχώρησε γιατί, για, γιατί με κάποια άτομα τα οποία δεν έχω συναναστραφεί πολύ, δεν έχω την απέτηση να του αρέσω πάντα. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όταν βλέπει ότι άλλο πάει ένα. Ε... να με εκμεταλλευτεί. Ναι. Ωραία, ας με εκμεταλλευτεί και. Μ' αρέσει όπω το βλέπει. Ναι. Που δεν σε νοιάζει. <laughs> γιατί έχω παίζει ένα Είναι μουνα. για δικό του κακό. Αυτό δεν είναι για δικό μου, γιατί εγώ είμαι δοτικό άνθρωπο. Μπορεί να με εκμεταλλευτεί όσο θέλει. Εγώ δίνω πράγματα. Είναι για το δικό του το κακό. Κακό στο δικό να κάνει. Το <laughs> κάψουλα θε, το οποίο το φοράω και είμαι πάρα πολύ περήφανη. <laughs> και σου γενικά, Τζίνα, να ξέρει, αλήθεια σου λέω, τα ρούχα σου μου αρέσουν πάρα πολύ, όπω και οι μάσκε. Ε, εντάξει, προφανώ, οκ, okay, εγώ επειδή είμαι και λίγο πιο απλό άνθρωπο και δεν έχω άποψη πάνω στο στυλ μου, Απαραίτη, ιδιαίτερη τέλο πάντων λίγο πιο δύσκολα ναι. θα φορούσα ναι, βέβαια ναι, ναι. από όλα αυτά που έχεις φτιάξει να πω κάπου εδώ η πιτζάμα νομίζω ήταν το πιο iconic ναι οι πιτζάμες που είχα κάνει ε. τρελάθηκα, ναι. αποκλείεται αντικατοπτρίζαν τον απόλυτο πλούτο να σου πω την αλήθεια δεν το κάνω πάντα με σκοπό για να πουλήσω γιατί αν το είχα κάνει με αυτό το σκοπό είχα θα, είχα... Πά... θα είχα πολύ φτηνά εφάσματα, πολύ φτηνές ραφές και όλα αυτά. Ναι, κάποια Έχει δεν πρόβλημα. θέλω να τα δίνω, θέλω να τα κρατάω. Ναι. Και λέω μη, το, μη, το, μη τη δείξει αυτή, δεν θέλω να τη δίνω. Όταν νιώθω ότι μου φεύγει το τελευταίο, παθαίνω ένα σοκ. Θέλω πάντα να έχω κάτι backup, να κρατάω. Ναι. Νομίζω ότι θα το χάσω για πάντα. Ναι. Δεν νομίζω με, ναι, με τα πράγματα. Όπου και εγώ το παθαίνω αυτό. Ναι, δεν νομίζω με τα πράγματα. Τι, ωραία, μα έχει πει πάνω κάτω πώ ξεκίνησε. Το, το έχουμε δει και στο Όφκαμ, Δημήτριο Ισκουράκο, Black Velour. Να πάτε όλοι να το δείτε για το πώ αποφάσισες να ξεκινήσει και τα λοιπά. Mm -hmm. ε, θέλω να μου πει λίγο για το σήμερα. Όταν είχατε κάνει το Όφκαμ, ναι. ήσουν στη φάση που θα το ξεκινούσε. Ναι. Τώρα, μετά από ένα χρόνο, έχει περάσει. Ναι, ναι, έχει περάσει ένα χρόνο. Τώρα κλείνουμε ένα χρόνο. Μετά από ένα χρόνο. Μέσα σε COVID. Μέσα σε. Δεν δε μπόρεσε να το δώσ... να δώσει τα ρούχα σε μαγαζιά, αν είχε αυτό το σκοπό τέλο πάντων. Δεν πάρα. είχα αυτό το σκοπό. Ναι. Όχι. Σε επηρέασε καθόλου όλο αυτό. Βασικά, πώ έχει βγει μετά από ένα χρόνο. Ήταν καλή η επένδυση που έκανε, γιατί τότε θυμάμαι ότι έλεγε ότι επενδύω κάποια χρήματα. Αν κάτσει, έκατσε. Ε, αν δεν κάτσει. Ναι. That's life. Ναι, πάντα έτσι πάω, αλλά μπορεί να λέω αν δεν κάτσει, αλλά ποτέ δεν σκέφτομαι αν δεν κάτσει. Σκέφτομαι πάντα. Ό,τι θα κάτσει. Θα κάτσει. Είμαι πάρα πολύ θετική γενικά γιατί μου αρέσει αυτό που κάνω. Και το βλέπω σαν όραμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή το σκέφτομαι και το μετά. Σκέφτομαι πού θα φτάσει αυτό. Ξέρω πού θέλω να το φτάσω. Ε, ναι, ήταν δύσκολο εννοείται με το COVID και με τον εγκλεισμό. Δηλαδή χρειάστηκε να αλλάξει διάφορα πράγματα στη συλλογή γιατί αλλάζουν και οι ανάγκε των ανθρώπων, έτσι. Ναι. Γιατί εντάξει, πέρα από την γκάλα σου, ας το ναι. πούμε και λίγο λαϊκά, ε, θέλεις και να έχεις και μία απολαβή από αυτό. Ρίμαστε. Ωραία, οπότε κάθεσαι και βάζεις πράγματα ανάλογα με τις ανάγκες που έχει και ο κόσμος, έτσι ώστε να πουλήσει και να βγάλεις κάτι παραπάνω. Βλέπε μάσκες ας πούμε, ναι. που έβγαλα τις μάσκες. Η μάσκα... επειδή ε, ανάρπαστε, να φανταστώ. Οι μάσκε έγιναν ανάρπαστε. Ε, είμαι η πρώτη που έχω κράξει τι μάσκε, γενικότερα. <laughs> γιατί θεωρώ ότι δεν σου παρέχουν και καμία προστασία. Δηλαδή, δεν δε, δε να τι φορά για πολύ ώρα τι μάσκε. Πρέπει να τι αλλάζει συνέχεια, συνέχεια. Για να σου παρέχουν κάποια προστασία. Επίση, είμαι τη άποψη ότι πρέπει να ανεβνεί και λίγο καθαρό αέρα, ρε παιδί μου. Να, να παίρνει και από το περιβάλλον. Καταλαβαίνω, ναι. Να παίρνει ό,τι οξυγόνο Όχι μόνο το οξυγόνο. Απλά συνήθω το οξυγόνο θα έχει μέσα COVID. Αλλά πραγματικά ήθελα να κάνω κάτι το οποίο. Γιατί βλέπω κόσμο και ταλαιπωρείται με την ακμή και ήθελα να φτιάξω κάτι που θα είναι φιλικό προ το δέρμα, ρε παιδί μου. Ναι. Και λέω ότι είναι, τι είναι, έψαξα λίγο, είδα τι ιδιότητε του μεταξιού και έτσι έφτιαξα κάτι το οποίο να είναι πάρα πολύ καλό για την επιδερμίδα και να μην την επιβαρύνει. Ναι, γιατί ναι. με τη μάσκα και εμένα η επιδερμίδα μου είχε γίνει τρει φορέ χειρότερη ναι. Δεν θα την... μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο, καμία άλλη μάσκα εκτό από, από, κάτι το οποίο να είναι μετάξει και να κουμπάει αυτό στο πρόσωπό σου. Αχ, δεν μπορώ. Ναι. Να κάνει και σώρουχα. Θέλω πάρα πολύ. <laughs> Φαντάσου <μεταξωταύρα> <laughs> για εκεί με τα ξωτά και τζίνα βίντεο. Ναι, με τα ξωτά Τελεία. Στι αρχέ θυμάμαι ότι κάνανε πάρα πολλά σχόλια ότι είναι πολύ ακριβά τα ρούχα σου. Ναι. Αυτό το βλέπει πλέον το, σαν ε, υπάρχει ή το έχουν καταλάβει ότι. Έχουν καταλάβει περισσότεροι ότι απευθύνομαι. Δεν απευθύνομαι στο ευρύ κοινό, έτσι, από άποψη τιμών. Ε, αλλά δεν με νοιάζει κιόλα. Γιατί υπάρχουν. Εγώ έχω ένα στάνταρ στο μυαλό μου. Δηλαδή, εγώ θέλω το ρούχο που θα φορέσει κάποιο να μπορεί να το φοράει για χρόνια χωρί να πάθει τίποτα. Να μην έχει κάποιο ελάττωμα, να έχει καλέ ραφέ, να έχει καλό ύφασμα. Να είναι ποιοτικό. Να είναι ποιοτικό. Αυτά τα πράγματα τα πληρώνει. Δεν είναι ότι απαιτώ από τον κόσμο να τα πληρώσει. Τα πληρώνω και εγώ που τα κάνω, έτσι. Εγώ δεν έχω τα ίδια έξοδα με μια κοπέλα ας πούμε που πουλάει ένα μπλουζάκι με 10-15 ευρώ με 20 mm. έχω άλλα έξοδα γιατί είναι άλλη ραφή μου και είναι άλλο το ύφασμα οπότε το κέρδος μπορεί να είναι το μεγάλο το είναι ποσό. πολύ μικρό ε, Είδε κόσμο με το που βγάζεις τη, τα ρούχα σου να θέλει να σε προωθήσει ναι υπήρχε κόσμος και με βοήθησε και πάρα πολύ θέλανε δηλαδή να πούνε η Τζίνα έχει κάνει αυτό το καινούργιο πράγμα πηγαίντε ναι, να, ναι, να το δείτε ναι 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 Είδε κόσμο από την άλλη να προσπαθεί να το υπονομεύσει. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν αυτά, αλλά δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Όχι, δεν θα έλεγα κάτι τέτοιο με σιγουριά. Σου έχουν ζητήσει ποτέ τζαμπαρούχα. Ναι. Σου τα έχουν ζητήσει τύπου ε, Τζίνα, δώσω μου αυτή την πλούζα και εγώ θα τη βάλω και θα σα αναφέρω στο βίντεο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Μα αυτό είσαι υπέρ ή κατά. Ποια είναι άποψή σου, Εξαρτάται τώρα. Εξαρτάται. Ποιο θα τη ζητήσει, αν θα μου αρέσει το προφίλ. Αυτό που θα ζητήσει. Είναι, ξα... Έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες και έχει να κάνει και με την προσέγγιση. Από τον τρόπο που σε προσεγγίζει κάποιος για να πάρει κάτι. Κατάλαβα. Από το πόσο ευγενικό είναι. Όχι να σε κάνω φίλη για να μου δίνεις ρούχα. Ναι, όχι αυτό. Παίζουν και αυτά. Σου έχει συμβεί. Ναι, 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 μου έχει συμβεί. Η απήχηση που είχαν στους youtubers, τέλο πάντων. Μιλάω τώρα για youtubers, instagramers και τα λοιπά. Περίμενες... Περισσότερη στήριξη. Δηλαδή, ήδη υπήρχαν άτομα τα οποία λε, αυτό θα ήθελε να με στήριζε. Όχι, ρε, όχι, γαμάτο. όχι, ποτέ. Δεν το σκέφτομαι ποτέ έτσι. Ρε, παιδί μου, εντάξει, άμα εγώ κάνω κάτι, α πούμε, αν δω ότι δεν το ανεβάσει η Σοφία ή ο Πόρφ ή ο Κουράκο, θα είμαι σε φάση. Εντάξει, περίμενα να με στηρίξει λίγο. Δεν θα με πείραζε καθόλου γιατί πραγματικά δεν περιμένω κάτι. Ποτέ δεν περιμένω κάτι. Δεν. Πώ σου στο πω, είμαι σε φάση αν το κάνει ο άλλο. Έχω ανατριχιάσει ολόκληρη. Ευχαριστώ, ότι ευχαριστώ. Συγκινήσε. Είμαι σε φάση έτσι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δεν, δεν περιμένω ποτέ τίποτα από κανένα Δεν το θεωρώ δεδομένο αυτό. Σου την έχει πέσει ποτέ, κοπέλα. <laughs> ναι. Εγώ. Τι <laughs> ναι, να λες. Όχι εσύ. Νόμιζα ότι μου την είχε πέσει κάποια φορά. Αφού μορικά δεν που να βλέπω στην πέφτω Τι είναι, νόμιζα. <laughs> όχι, το είχα πάρει σοβαρά. <laughs> Α, ωκ. <okay>, εντάξει. <laughs> Όχι, μου την, Άχι, πάει, μου την έχουν πέσει κοπέλε. Αν ναι. θε να το πάρει σοβαρά, μπορεί να το πάρει. Εντάξει, ζωή. Να το σκεφτώ κι εγώ λίγο αν λοιπόν, είναι. Σου την έχουν πέσει, όντω. Ναι, ναι, ναι. Μου την έχουν πέσει. Με, ε, όταν δούλευα σε ένα κλαμπ, ε, μία με είχε στριμώξει κιόλα στην παλέτα. Με είχε στριμώξει στην κυριολεκτική. Αυτό είναι σεξουαλική παρενόχληση. Είναι σεξουαλική παρενόχληση. Ναι, ήταν όντω σεξουαλική παρενόχληση αυτό. Πώ το αντιμετώπισε, ε, Απλά έφυγα. Τύπου... Ε, Ήμουνα στριμωγμένη. αυτή είχε βα... Με είχε στριμώξει σε μια γωνία, είχε βάλει τα χέρια έτσι στον τοίχο ή... και είχε κολλήσει επάνω μου. Και εγώ απλά ε, έσκυψα. <laughs> αφού είσαι και τρία και μέτρα. Θυμά. Ναι, είναι πάρα πολύ εύκολο για μένα. Είναι και πενήντα <laughs> να το κάνω αυτό. Από άντρε, γενικά σου έχει συμβεί, Σεξουαλική παρενόχληση. Ναι. Μόνο μία φορά σε δουλειά αλήθεια Ναι, και μετά με απέλυσε κιόλα. Είχε το θέμα να με απολύσει. <laughs> Όχι, δεν μου έχει συμβεί σε φάση χοντράδα. Χοντράδα. Αλλά μου έχει συμβεί ε, τύπου σαν έμεσο με ένα χάδι στο πόδι. Και σε εκείνη την ώρα ένιωσε ότι φιλεό πατέρα. Ε, εγώ γίνεται? εκείνη την ώρα πετάχτηκα. Όπω το λέω, πετάχτηκα έτσι ε, και είπα: Δεν είμαστε σοβαροί και έφυγα. Και σε απέλυσε. Ναι, με απέλυσε την επόμενη μέρα. Καλύτερα που σε απέλυσε. Σου πλήρωσε και τα... αν το μάθει η οικογένειά του... Εί... γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ γνωστός. Είναι μια πολύ πολύ γνωστή οικογένεια στη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ γνωστή οικογένεια. Αν το μάθει η οικογένειά Αν του. το μάθει η γυναίκα του. Ότι έχει γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί δεν το έκανε μόνο σε μένα, το έκανε και σε άλλε κοπέλε. Προφανώ και, και να μην το ήξερε, που από ό,τι καταλαβαίνει το ξέρει, ότι το έχει κάνει σίγουρα. Ναι, ναι, Και ναι, να ναι, μην το ήξερε, μπορεί να το υποπτευθεί. Εντάξει, είσαι γκλαμουνάρα. Ναι. Αλλά. <laughs> Θεωρώ ότι δεν θα είσαι το μόνο θύμα. Όχι, όχι, δεν είμαι. Θα το έλεγε άμα σου δίνονταν ευκαιρία στη γυναίκα του. Με... Ανοίγουμε τεράστια συζήτηση τώρα άμα το απαντήσει αυτό. Δόθηκε, μου δόθηκε η ευκαιρία. Αλλά δεν το είπα γιατί. Μόλι έφυγα από αυτόν. Θα σου πω το story. Αυτό είχε ένα μαγαζί. Με ρούχα, βρουτάκια. Με ρούχα. Α. <laughs> <laughs> Και <laughs> η γυναίκα <laughs> του είχε άλλα πόσα μαγαζιά με άλλα ρούχα. Δεν θα αναφέρω τώρα Τίποτα. για να, ούτε να φωτογραφίσω θέλω. Οπότε όταν αυτός με απέλησε, εγώ έκανα αίτηση στη γυναίκα του και με πήρε. Και σου δόθηκε ευκαιρία ουσιαστικά να της το πεις. Ναι, φυσικά. Αλλά δεν ήθελες να καταστρέψεις. Δεν ήθελα να χάσω δουλειά, γιατί είχα πολύ ανάγκη από δουλειά. Και δεν ήθελα να το καταστρέψω αυτό, οπότε έκατσα και δούλεψα. Αν τώρα σου δινόταν ευκαιρία, πιστεύεις ότι είναι καλύτερο να το ξέρει η γυναίκα του. Από τη το στιγμή που το έχει κάνει σε πολλέ. Είναι καλύτερο να, ε, να, το ξέρουν οι πάντε, βασικά, να το ξέρει η εισαγγελέα. Ε, εντάξει, η δεν ξέρω αν ήταν για εισαγγελέα αυτό, γιατί ουσιαστικά δεν ήταν κάτι το οποίο με εξανάγκασε mm. να κάνω κάτι. Απλά ήταν ένα υπονοούμενο με ένα χάδι που εγώ πετάχτηκα και έφυγα και δεν το, δεν, δεν το άφησα συνέχεια. να συνεχιστεί, οπότε δεν, δεν υπάρχει κάτι. Ήσουν να είχε χαρακτήρα που μπόρεσε να το αντιμετωπίσει εκείνη την ώρα σωστά. Γιατί μπορεί να. κάποια άλλη, κοπέλα σε εσύ σου να φοβότανε. Να. Να φοβηθώ. Περίμενε. Ένα χάδι. Ένα χάδι. Να Ρες σε εσύ, κάνει να φοβηθεί. Θα σου πω. Να σε κάνει να φοβηθεί. Να κάτσει και να, να ανεχτεί το, το, το τα παρελκόμενα, δηλαδή τα επόμενα. Είναι πολύ ψυχολογικό αυτό. Δηλαδή μπορεί εσύ να νιώθει ότι ε, αχ, δεν θέλω να τον κάνω να νιώσει άβολα. Κατάλαβε. Μπορεί να έχει θέματα δικά σου ότι δεν θέλω να νιώσει άβολα και τι, τι συμβαίνει και τι κάνω τώρα και που πάω, και να είναι όλο μέσα στο μυαλό σου και όλο να προχωρήσει παραπέρα και σε ένα σημείο να ζω. Ναι, μπο... ναι, 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 ναι. Εξαρτάται το χαρακτήρα. Ναι, έχει να κάνει πολύ με τα βιώματα και το χαρακτήρα, το πώ το αντιμετωπίσει η Ναι, την ώρα. Ώρα. το ότι εσύ σηκώθηκε και έφυγε. Wow, Iconic moment. Ναι, ναι. Ήμουνα γενικά πολύ δυναμική. Ε, γενικότερα από πάντα, από πάρα πολύ μικρή, ήμουνα δυναμική. Δεν άφηνα κανένα να... να επέμβει στην άβρα μου. Ποια είναι τα μελλοντικά μου σχέδια, για να πάμε στο τι θα προτιμούσε, Να ασχοληθώ με αυτό που κάνω, με τα ρούχα μου. Θε να μείνει ρούχα για πάντα. Ναι, τώρα για πάντα. Τώρα σκέτω. για πάντα. Γιατί ξέρει πόσο βαριέμαι. Τι θα προτιμούσε, Τζίνα. Oh. Να έχει πάντα ξεραμένη επιδερμίδα ή να έχει πάντα σπυράκια στη μύτη. Πάντα ξεραμένη επιδερμίδα. Γιατί, πώ θα, σας σα Δεν πά... μου αρέσουν τα σπυράκια στη μύτη. Δεν σου αρέσουν γενικότερα. Πάνω στη μύτη είναι στην πρώτη μόστρα το Εδώ. σπυρί. Είναι που είναι η μύτη μου στραβιά, να έχω και σπυριά. Όχι, συγγνώμη, την... προτιμώ την ξεραμένη επιδερμίδα. Ευχαριστώ. <laughs> Μπορώ... Θα έρχεται όμω άλλο και θα βλέπει να έχει. Όχι, θα την έκανα εγώ. Μου, θα την είχα. Να είναι ξεραμένη ό,τι και να έκανε. Αχω... Όχι να τη φτιάξει, γιατί σπυράκια στη μύτη και αυτά τα κάλυψε με ένα κονσίλερ. Όχι, ξεραμένη επιδερμίδα, θα την πλάκω να με βαζελίνη. Να συνεργαστεί με τον Βερσάτσε, αλλά να σε μισούν όλοι. Να mm. έχει σειρά, αλλά να σε συχαίνονται όλοι. Ή να σε αγαπάει όλη η Ελλάδα και να πουλά τα ρούχα σου στη λαϊκή. Φυσικά το πρώτο. Χαίστηκα για το ποιο θα με αγαπάει και ποιο όχι. Όποιο θέλει. Τι να σου πω, Ποιο θα θέλει να με μισεί, σα με μισεί. Αυτό περιμένω. Θα σε δυσκόλευε λίγο. Όχι. Τα ρούχα μου στη λαϊκή δεν πάνε γιατί με την καμία. Όχι. Να βρει πεντακοσάρικο μέσα σε βρώμικη δημόσια λεκάνη τουαλέτα ή να δηλώσει δημόσια ο Τραμπ ότι είναι θαυμαστή σου. Με mention στο Twitter κανένα. Ναι, Ξεκάθαρα. Για το πεντακοσάρικο χαίστηκα. Άμα μου βάζει ένα εκατομμύριο, εντάξει, να σου πω ναι. Για πεντακοσάρικο, όχι, το αφήνω εκεί. Δεν βάζω <laughs> τα χεράκια μου μέσα, εγώ εκεί για 500 ευρώ. <laughs> Αλλά ο Τραμπ να δηλώσει θαυμαστή σου. Ναι. Γιατί όχι, κι εγώ είμαι θαυμάστριά του. Το λέω σοβαρά. Ναι να κυκλοφορήσει βίντεο στο. <laughs> Γιατί τα γράφω αυτά. Ναι. Να κυκλοφορήσει βίντεο στο YouTube που κλάνει δυνατά ναι. και παίρνει αυτόματα 400.000 followers, αλλά γίνεται χαμό. Ναι. Παντού παίζει κλανιά η δυνατή, <laughs> η ξαμολυμένη τη Τζίνα. <laughs> Ή να μην καταφέρει ποτέ να ξεπεράσεις 110.000. Το δεύτερο. Θα είχε μάνι μάνι 510.000 followers. Ναι, αλλά θα ήμουν γνωστή με μια κλανιά. <laughs> η κλανιάρα. Η τζίνα η κλανιάρα. Να βρει καλεσμένο σου στο σπίτι τρίχα στο φαγητό του. Ναι. Του έχει μαγειρέψει και έχει μέσα τρίχα. Ή να έχει βρώμικο μπάνιο. Όταν θα είναι ο καλεσμένο εκεί να πάει και να βρει, α πούμε. Τρίχα στο φαγητό. Ναι. Απλά επειδή ξέρω ότι είσαι πολύ περήφανη με το φαγητό που μαγειρεύει, γι' αυτό το ναι, λέω. Ναι. Τρίχα στο φαγητό, γιατί ξέρουν ότι. Κάνει μπάνιο. Μια φορά. Τουλάχιστον αν είναι καθαρή τουαλέτα, θα πει καθαρή ήταν αυτή. Θα έτυχε. Η τρίχα στο φαγητό, κατάλαβε. Να ζει την ίδια μέρα για ένα χρόνο ή να αφαιρεθούν δύο χρόνια από τη ζωή σου. Να αφαιρεθούν δύο χρόνια από τη ζωή μου. Εσύ τι θα έλεγε. Γιατί εγώ τη δεν ζω θέλω, την ίδια μέρα. Δεν θέλω να ζω την ίδια μέρα. Η ίδια μέρα, δηλαδή όχι, τρώω πατάτε στο φούρνο. Λούπα, λούπα. Ναι. Όχι. Τα δύο χρόνια. προτιμώ δύο χρόνια από τη ζωή μου και να ζω όπως γουστάρω κάθε μέρα και διαφορετικά και να κάνω ό,τι γουστάρω. Αν το σκεφτεί, τον τελευταίο χρόνο αυτό ζούμε. Κοίταξε, γενικά ζούμε σε μία λούπα, όχι μόνο τον τελευταίο χρόνο. Γενικά οι άνθρωποι έχουμε μία, μία λούπα στη ζωή μα. Να σταματήσει να δουλεύει για πάντα και να έχει χίλια ευρώ το μήνα στην τράπεζα, αλλά δεν ξαναδουλεύει ποτέ και κάθε μήνα έχει χίλια ευρώ ούτε παραπάνω ούτε λιγότερα. Ή να δουλεύει μέχρι τα γεράματα. Να μην σταματήσει ποτέ να δουλεύει. Να δουλεύω μέχρι τα γεράματα. Μετά από όλη αυτή τη συνέντευξη, αυτό είναι το, το outcome. Να κάνει να κάνει κάτι έργο, να ευχαριστιέσαι. Ποια είναι η ευχαρίστηση στη ζωή σου. Εντάξει, υπάρχουν Τι πολλή... στόχους στόχου μπορεί να έχει μετά από το καθισιό, α πούμε. Ένα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν στόχου όμω. Και αυτό θα ήταν ιδανικό για αυτού. Ναι, μπορεί. Ναι, είναι εξαρτάται από την ιδιοσυγκρασία του κάθε ανθρώπου. Λοιπόν, Τζίνα, πάμε σε ερωτήσει του κοινού. Ναι. Α, ah, ναι, σε ρώτησαν σε ρώτησε χθες το κοινό, ε. Τζινάρα, πώ αντιμετώπισε όλου όσου έκαιρναν για την απόφαση να ξεκινήσει δικό σου μπραντ. Δεν του βλέπω. Oh. Στην αρχή το έπαιρνα λίγο στα υπόψη μου. Το λάμπανα λίγο, γιατί κάπω στεναχωριόμουν. Γιατί μου πήραζαν το παιδί μου. Αλλά μετά λέω. Εντάξει, το. Τόσα ξέρει, τόσα λε. Και δεν του βλέπει καν. Και δεν του βλέπω, όντω δηλαδή. Είναι ε... πολύ ωραία αντιμετώπιση αυτή όμω, γιατί δεν γεμίζει ψυχολογικά μετά από αυτό. Η εμπειρία σου από το My Style Rocks τελικά στο τέλο ημέρα, ήταν ευχάριστη ή δυσάρεστη. Ευχάριστη. Άρα σου έχει μείνει ωραία μου στο μυαλό σου. Έχει μείνει πάρα πολύ ωραία στο μυαλό μου. Αν είχε μία άλλη δουλειά να κάνει, παρατάσσε ό,τι έχει κάνει στο παρελθόν, κάτι καινούριο, τι θα ήταν αυτό. Θα μπορούσα να, έχω, να φτιάχνω αξεσουάρα, πούμε, να φ... κοσμήματα, τέτοια πράγματα γύρω από αυτό το κομμάτι. Και μου αρέσουν και τα κεριά. Έχω σκεφτεί να. Τα λατρεύω κάνω... τα κεριά. Έχω κερια. σκεφτεί να ξεκινήσω να φτιάχνω κεριά, αλλά τελείω διαφορετικά από ό,τι υπάρχουν στην αγορά. Ά, άλλο πράγμα. Εντάξει, θα ήταν τέλειο αυτό. Άμα κάνει, να μου στείλει κυβότιο. Ε, δεν ναι, το Έχω πάρει ήδη να κάνω τα πρώτα μου δείγματα. Και, θέλω να, και ξεκινάω να, να φτιάχνω φόρμουλε από την επόμενη εβδομάδα να τι κάνω μόνη μου. Όντω τώρα. Αυτό που ψάχνω, θα ναι. τρελαθώ. Ναι. My style rocks. Οι κριτέ ήταν αληθινοί. Όχι, ήταν ρομπότ είναι η απάντηση δικιά μου. <laughs> 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 τι εννοεί αν ήταν. Ναι, εννοεί αν ε, ήταν η συμπεριφορά του αληθινή. Αυτό θα εννοεί. Ναι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι η, συμπε, η συμπεριφορά τους, ναι, ο τρόπο που μιλάνε είναι αληθινό. Είναι στο στυλ τους. Αλλά υπάρχει μια καθοδήγηση. Εδώ. Κατάλαβα. Από αρχή συντάκτη. Ναι. Του τύπου υπάρχει μια καθοδήγηση. Είναι Γενικά οτιδήποτε σοου βλέπετε στην τηλεόραση. Δεν αφήνεται στην τύχη. Υπάρχει μια σκηνοθεσία. Υπάρχει μια καθοδήγηση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ψυχολόγοι. Και σε βοηθούν έτσι ώστε... Να δημιουργήσεις κάτι... Το οποίο θέλει να βγει προ τα έξω. Ωραία! Και τελευταία ερώτηση. Έτσι από πορεία. Ποιον θα θέλει να δει αυτό το κρίμα καλεσμένο σε επόμενα επεισόδια. Τη Βάνα Παπαδοπούλου. Εκτό από τη Βάνα Παπαδοπούλου <laughs> που περιμένει στο λόμπι. <laughs> στο λόμπι. <laughs> στο λόμπι, κλαίω. Ποιον θα ήθελα να δει. Δω... Ναι, έναν που θα θέλεις να δει. Ε, YouTuber γενικά. Οτιδήποτε. Δεν φέρνω μόνο YouTubers εδώ. Το Κυριακό. Και εδώ κλείνει το podcast. <laughs> Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είδατε αυτό το επεισόδιο, Τζίνα. Σε ευχαριστώ. και Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και που εμένα μου άρεσε πολύ. Πέρασα τέλεια. Είναι... Ήταν σαν το σπίτι μου, το παιδί μου. Έχω Λε... κάτσει σε πολύ ωραίο άνετο. Έχει καναπέρο. πίσω το, το Έχει καπέλο το σου. Είναι το μου, ναι. <laughs> Ήταν όντω σαν το σπίτι σου. Ναι. Ε, να πάτε να κάνετε follow τη Τζίνα. Follow τα ρούχα τη Τζίνα. Είναι πραγματικά εν. εξαιρετικά. Ευχαριστώ. Ε, κάντε subscribe αν δεν έχετε κάνει. Είπαμε τα βρίσκεται στο Spotify αυτά εδώ τα υπέροχα podcast του. Ε, αυτά κάπως που να κλείσουμε. Σε αγαπημένα μωρά.